θα παρακαλούσαμε τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιση Εκπαίδευση, τον κύριο Θανασόπουλο, να μας πει δύο κουβέντες για την έναρξη της οργάνωσης αυτής. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, όπως βλέπω πάντα πιάνετε τελευταίες θέσεις, καλημέρα σας. Η σημερινή ημερίδα είναι σημαντική, επίκαιρη, εξάλλου το θέμα του κινδύνου του διαδικτύου είναι πάντα επίκαιρο και πιστεύω ότι θα μας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους από κακόβουλους χρήστες, αλλά και από την εικονική πραγματικότητα που δημιουργεί η ανεκορίων ενασχόληση με αυτό. Από την άλλη, μιλάμε για σχολεία που πρέπει να ενταχθούν στην πληροφορική, μιλάμε για ψηφιακά σχολεία, μιλάμε για ψηφιακή εποχή και πιστεύω ότι η χρησιμοποίηση του διαδικτύου για να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας, για να κάνουμε διάφορες συνθετικές εργασίες, αλλά ακόμη και για τη διασκέδασή μας, πάντα θα είναι ωφέλιμη. Για να μην λέω πολλά, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους οργανωτές αυτής της ημερίδας, τους εισηγητές, αλλά και εσάς όλους για την παρουσία σας και σας εύχομαι καλή συνέχεια στην ημερίδα. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά μας παιδιά, καλημέρα. Σας καλωσορίζουμε όλους την απόψινή ημερίδα. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους εισηγητές μας, τους αξιόλογους εισηγητές μας, για το θέμα που έχουν να μας παρουσιάσουν. Να συγχαρούμε και τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων και τους διοργανωτές της απόψινής ημερίδας. Εγώ δεν θα πω τίποτα παραπάνω, απλά μόνο ότι το ότι πριν από μερικά χρόνια ήρθε το διαδίκτυο στη ζωή μας και το υποδεχτήκαμε σαν κάτι μαγικό. Βρεθήκαμε όλοι λοιπόν μπροστά στη νέα τεχνολογία, την ακουμπήσαμε, την αγαπήσαμε, προσπαθήσαμε να πάρουμε τα ωφέλη και τα καλά από αυτή την ψηφιακή εποχή, η οποία συνεχίζει και τρέχει, και ήρθε μια εποχή όμως την οποία πρέπει να δούμε και την άλλη όψη του νομίσματος. Γιατί όπως πάντα δεν είναι μόνο τα θετικά από κάτι που έρχεται, είναι και οι κίνδυνοι τους οποίους πρέπει να δούμε και να τους αξιολογήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ χρήσιμη η σημερινή ημερίδα και πάλι εύχομαι λοιπόν καλή ακρόαση από όλους. Κύριο Καστανά, που είναι και ο συνδιοργανωτής της σημερινής μας εδώ εκδήλωσης. Κύριε Καστανά. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου σαν εκπρόσωπος του πρώτου υπάλληλικής. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές και την κυρία Καρολίδα από τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων, γιατί χωρίς τη συμβολή τους θα ήταν αδύνατη η πραγματοποίηση αυτής της ημερίδας, το θέμα της οποίας είναι γεγονός ότι μας προβληματίζει στη σχολική πραγματικότητα του σχολείου μας εδώ και πολλά χρόνια. Και πάντοτε ψάχναμε να βρούμε μια ευκαιρία να δώσουμε μια έκφραση σε αυτούς τους προβληματισμούς. Ελπίζω, εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι μετά το πέρας αυτής της ημερίδας όλοι θα είμαστε πιο πλούσιοι και θα αντιμετωπίζουμε το διαδίκτυο περισσότερο ισορροπημένα και πιο σωστά από ό,τι το αντιμετωπίζαμε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να είναι ωφέλιμη η παρουσία σας εδώ. Θα μιλήσει για το θέμα η εξάρτηση, ψηφιακή πειρασμή. Είναι ψυχίατρος και υπεύθυνος συμβουλευτικής υπηρεσίας φοιτητών προς αντιμετώπιση της παθολογικής κρίσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είναι κοντά μας. Ευχαριστούσα και εγώ τη σειρά μου τους φορείς οι οποίοι συνέβαλαν ούτως ώστε να μαζευτούμε όλοι μαζί απόψε εδώ και να μπορέσουμε να μιλήσουμε για πράγματα τα οποία πιστεύω ότι είναι πλέον στην καθημερινότητα όλων μας, επειδή η ψηφιακή καθημερινότητα είναι η καθημερινότητα η οποία κυριαρχεί. Ελπίζω όχι βέβαια σε βάρος της καθημερινότητας της οποίας ζούμε στις εσωτερικές συνθήκες.
Οι καιροί λοιπόν αλλάζουν. Οι καιροί αλλάζουν, αυτό είναι ένα παλιό αναγνωστικό βιβλίο, το οποίο βέβαια πλέον έχει αλλάξει αρκετά διαφορετικά και τα παιδιά πολλές φορές πρώτα μαθαίνουν να χειρίζονται ένα τάμπλετ και μετά να ανοίγουν ένα παραμύθι. Θυμάμαι το κοριτσάκι ενός φίλου μου, ο οποίο ήταν 1,5 χρονών και είχε μάθει να γυρίζει ήδη τις σελίδες στο τάμπλετ και όταν του δώσαν ένα παραμύθι στο χέρι δεν μπορούσε παρά να παραπονεθεί γιατί αυτό το τάμπλετ ήταν χαλασμένο και δεν γυρνούσαν οι σελίδες έτσι απλά όπως με το κανονικό τάμπλετ. Προτού βγουν από το αυγό λοιπόν, τα παιδιά φαίνεται να είναι πάρα πολύ εξοικειωμένα. Παλιά μιλάγαμε επειδή από το 2006 ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με προβλήματα τα οποία εμφανίζονται στις περιπτώσεις της ψηφιακής νέας τεχνολογίας. Λέγαμε ότι το παιδί θα μάθει στα 10, στα 12 να πάρει υπολογιστή, να δει τι είναι το ίντερνετ και τώρα το παιδί πλέον γεννιέται μέσα σε ένα περιβάλλον όπου το Wi-Fi είναι ο κανόνας και πλέον όλοι πηγαίνουν κάπου που να μπορούν να διασυνδεθούν και φτηνά, όχι να ξοδέψουμε και τα μεγαμπάιτ τα οποία έχουν στο κινητό, έτσι. Οπότε, ενώ το παρελθόν είχαμε μια εικόνα όπου τα παιδιά, οι νέοι, έπαιζαν, έκαναν διάφορα μαζί, από κοντά, κυνηγόλουσαν. Είναι άρα για αυτό το μέλλον να έχουμε απλά έτσι μια ψηφιακή πλέον αλάνα, όπου όλοι να ακούμε μόνο το τικ-τικ της επαφής στο πικτρολόγιο και όχι της πραγματικής επαφής. Ίσως βέβαια δεν είναι και τόσο μέλλον. Αυτή είναι μια ωραία φωτογραφία από το φετινό καλοκαίρι στην Ανάφη, την είχε ανεβάσει ένας άλλος φωτογράφος, δεν είναι δική μου φωτογραφία. Όπου έχουμε από τη μία μεριά τη γενιά την προηγούμενη, όπου συζητούν για πράγματα που τους απασχολούν, για πράγματα τα οποία είδανε, και έχουμε και από την άλλη μεριά τη γενιά την επόμενη, όπου και αυτοί συζητούν, μπορεί να μιλούν και ο ένας με τον διπλανό του, αλλά μέσα από μία συσκευή. Γιατί υπάρχει πλέον μία ψευδαίσθηση επαφής. Κρατήστε αυτή τη λέξη. Ψευδαίσθηση όπου μέσα στον υπολογιστή, μέσα από το διαδίκτυο, εκεί υπάρχουν όλοι μου οι φίλοι. Μπορεί να είναι εκατοντάδες, μπορεί να είναι χιλιάδες και χρειάζομαι να είμαι συνέχεια σε επαφή μαζί τους. Το οποίο βέβαια συνεπάγεται και κάποια άλλα πράγματα, ότι είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολο το να κρατήσει κάποιος μυστικά σε μία εποχή που μπορεί με τη θέλησή του να τα προδίδει εντός εισαγωγικών. Παλιά θυμάμαι ότι υπήρχε μία διάχυτη δυσπιστία, μα πώς ανεβάσω προσωπικά μου στοιχεία στο διαδίκτυο, θα μεταφέρω στοιχεία που μπορεί κάποιος να μάθει ποιος είμαι. Και τώρα πλέον όλα τα στοιχεία, το που βρίσκομαι, το ποιος είμαι, το με ποιους κάνω παρέα, ποιους έχω φίλους, ποιες είναι οι προτιμήσεις μου, ποιες μάρκες απορρυπαντικών μπορεί να μου αρέσουν, όλα αυτά είναι διαθέσιμα για κάποιον ο οποίος έχει απλά μια πολύ χαλαρή σύνδεση με εμάς. Και υπάρχει και ένας άλλος πειρασμός, ο πειρασμός ότι για να γίνω αποδεκτός πρέπει να δείχνω και άλλα πράγματα. Πρέπει πολλές φορές κυριολεκτικά να ξεγυμνωθώ μπροστά σε μία οθόνη για να γίνω έτσι πιο αποδεκτός. Πρέπει πολλές φορές να είμαι τόσο αποκαλυπτικός με μένα, με τις προτιμήσεις μου, να φτιάχνω ενίοτε και μία άλλη προσωπικότητα, η οποία να είναι πιο έτσι θελκτική για κάποιον, να δει αυτό που παριστάνω ότι είμαι, το πόσο ωραία περνάω, το πόσο ωραία βγαίνω έξω, το πόσο είμαι συνέχεια με άλλους ενδιαφέροντες ανθρώπους, ούτως ώστε να τραβήξω ακόμα περισσότερο την αποδοχή. Βέβαια αυτό δημιουργεί και ένα πρόβλημα. Και οι μαθητές και οι καθηγητές το ξέρουν καλά ότι επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η ψευδαίσθηση και η διάθεση για συνεχή επαφή, υπάρχει και ένας συνεχής πειρασμός, σαν να έχει το Facebook κυριολεκτικά χέρια που με τραβάνε να σηκωθώ από αυτό που προσπαθώ να κάνω. Και το όποιο Facebook, έτσι, το όποιο κοινωνικό μέσο. Παλιά ήταν το MySpace, τώρα ή το HiEd, τώρα είναι το Facebook, αύριο θα είναι κάτι άλλο. Αλλά σίγουρα, εφόσον υπάρχει αυτή έτσι, η δυσκολία του να αφήσω αυτό το μέσο, το οποίο συνεχώς με προσκαλεί με μηνύματα που ο φίλος μου έκανε αυτό, έκανε εκείνο, μου έστειλαν εκείνο να απαντήσω τώρα, επειδή τώρα γίνονται όλα, επειδή τώρα με ζητούν, επειδή τώρα πρέπει να δω ακριβώς τι έγινε για να μην το χάσω.
Φυσικά αυτό διασπά πάρα πολύ την προσοχή. Και με ένα ερωτηματικό, ποιος κερδίζει τελικά από τα κοινωνικά δίκτυα? Επειδή λέμε, το κοινωνικό δίκτυο ήταν κάτι που δημιουργήθηκε για να μάθουμε περισσότερους ανθρώπους, γιατί ο φίλος του φίλου μου θα έχει κάποια κοινά ενδιαφέροντα μαζί μου, άρα θα είναι πιο εύκολο να δικτυωθώ μαζί του. Βέβαια, από τη μία μεριά υπάρχει ο δρόμος της κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος μεταφράζεται σε πάρα πολλές ώρες άσκοπα χαμένες, και από την άλλη μπορεί να υπάρχει ο δρόμος της επιτυχίας, που μπορεί να είναι επιτυχία στη δουλειά, επιτυχία σε σπουδές, επιτυχία σε πραγματικές σχέσεις. Τις προάλλες είχα πάει σε ένα χώρο στον οποίο βρισκόμουν και όπου μπορεί να είχα κάποιες ώρες κενές, και μέχρι τότε έπαιρνα και εγώ μπορεί το κινητό, να έβλεπα κάτι, να διάβαζα κάτι, και συνειδητοποιώ ότι φτάνω εκεί και είχα ξεχάσει το κινητό και λέω, πω τώρα πώς περνάμε αυτές οι ώρες εκεί πέρα, τι θα κάνω, σκέφτηκα. Θα κοιτάω τον τοίχο και έβγαλα ένα χαρτί, ένα μολύβι, έβαλα κάποιο κάποιες υποχρεώσεις που είχα να κάνω, έβαλα κάποιες κρεμότητες, τις έβαλα σε μια σειρά, πέρασε η ώρα, κοίταξα τι είχα κάνει και λέω πόσο παραγωγικός τελικά μπορεί να είναι κάποιος αν εξ ορισμού δεν κοιτάζει μόνο πώς να σκοτώσει χρόνο. Ας μιλήσουμε όμως λίγο σαν εισαγωγή και στις επόμενες παρουσιάσεις, γι' αυτό αναφέρω κάποια παράδειγματα επιγραμματικά, γιατί οι επόμενες παρουσιάσεις θα είναι και λίγο πιο πολύ στο κομμάτι, όπως λέμε, το κλινικό. Ας μιλήσουμε λίγο για το ηλεκτρονικό παιχνίδι, μια πολύ συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία όμως αποτελεί μια τεράστια βιομηχανία, την οποία πραγματικά πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε τι τζίρους κάνει, για να μιλήσουμε εμπορικά. Από το 2008 στο 2015, ο τζίρος παγκοσμίως πήγε από τα 45 δισεκατομμύρια δολάρια, δεν κάνω λάθος εδώ πέρα, αυτό είναι το νούμερο, πήγε στα 91 δισεκατομμύρια δολάρια. Και μπορεί να έχουμε συνηθίσει να δισεκατομμύρια να πάνε και να έρχονται με το χρέος που έχουμε σαν χώρα, αλλά παραμένουν τα 91 δισεκατομμύρια δολάρια ένας πολύ μεγάλος τζίρος κάθε χρόνο, ο οποίος απασχολεί 250.000 εργαζομένους στην Αμερική. Εντάξει, η Αμερική είναι μια χώρα 500 εκατομμυρίων, οπότε δεν σημαίνει απαραίτητα ότι σαν βιομηχανία δίνει τόσο πολλή δουλειά με το τζίρο που έχει. Όμως υπάρχουν εργαζόμενοι ακόμα και σε μαύρες δραστηριότητες. Στην Κίνα, για παράδειγμα, υπάρχουν 400.000 άτομα τα οποία ασχολούνται με αυτό κατά κάποιο τρόπο. Ο προϋπολογισμός για να δημιουργηθεί ένα νέο παιχνίδι σαν budget είναι 100 εκατομμύρια δολάρια πολλές φορές. Είναι μεγαλύτερο budget από το να δημιουργηθεί ένα film. Ένα νέο παιχνίδι μπορεί τις πρώτες μέρες να κάνει μεγαλύτερο budget στην κυκλοφορία του από ό,τι έχει το box office για μια πολύ μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία. Ο προϋπολογισμός διαφήμισης μπορεί να είναι τεράστιος. Τα παιχνίδια βρίσκονται παντού. Μπορεί κάποιος να ξεκινάει ένα παιχνίδι σε έναν υπολογιστή, να το συνεχίζει σε ένα tablet, να πηγαίνει μετά σε ένα κινητό. Και ο μισός πληθυσμός ήδη στην Αμερική παίζει πολλές ώρες την εβδομάδα παιχνίδια. Είναι δηλαδή μια δραστηριότητα διασκέδασης πλέον πολύ διαδεδομένη. Με διάφορα μοντέλα όπου κάποιος βγάζει κέρδος. Μπορεί κάποιος δηλαδή να βγάλει κέρδος είτε από την τιμή του παιχνιδιού, είτε σαν συνδρομητής, να πληρώνει ένα fix ποσό κάθε μήνα. Κάτι βέβαια το οποίο είναι πιο επικερδές για τις εταιρείες. Γιατί παίζουν οι παίχτες? Ήδη είχε γίνει μια μελέτη από τον κύριο Βαγγέλη Μακρύ, ο οποίος είναι μέλος της εταιρείας μας. Και οι λόγοι μπορεί να είναι πρώτο προφανές για να ψυχαγωγηθεί και να περάσει καλά. Μπορεί να θέλει να ξεφύγει από την πραγματικότητα, η οποία μπορεί να είναι πιεστική, να έχει, ας πούμε, μαθήματα, υποχρεώσεις, ακόμα και γυναίκα, παιδιά, άντρα, σύζυγο, να θέλει να ξεφύγει από αυτό, να θέλει να νιώσει μια αποδοχή, μια κοινωνικοποίηση, να θέλει να δει τον εαυτό του κάπως διαφορετικά. Δεν είναι πλέον ο Γιώργος, ο Μάκης, ο Τάκης, είναι ένας υπότης ο οποίος κάνει διάφορα πράγματα. Να μην έχει κάποια άλλα ενδιαφέροντα στην πραγματική ζωή. Ή να του λείπει η αίσθηση ότι πετυχαίνω κάτι, ότι αυτό που κάνω έχει αξία, ότι είμαι καλό σε κάτι. Μπορεί να έχει μια ανάγκη να αναδειχτεί, να δείξει ότι κάτι κάνω, να ασκήσει ακόμα και εξουσία. Γιατί εφόσον υπάρχει μια ομάδα με πάρα πολλά μέλη, αναπόφευκτα υπάρχουν και κάποιοι αρχηγοί. Να προσφέρει σε άλλους, σε συμπαίχτες του, να αισθανθεί δημιουργικός, να έχει κάποιο κέρδος,
θα μιλήσουμε για το Κέρβος λίγο αργότερα. Και να νιώσει πολλές φορές και ένα έντονο συνέστημα βράσης εκείνη την ώρα που παίζει. Και βέβαια, στον καιρό της οικονομικής κρίσης, μπορεί να φαίνεται το κόστος ενός βιντεοπαιχνιδιού μεγάλο, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Ακόμα και τα πιο ακριβά παιχνίδια να πάρουμε, που μπορεί να στοιχίζουν 60-70 ευρώ την πρώτη μέρα που βγαίνουν και θέλουν να τα παίξουν όλοι, στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο το κόστος, γιατί σκεφτείτε πόσες ώρες κάποιος ασχολείται με αυτό. Δηλαδή το πολύ πολύ να κοστίσει ελάχιστα ευρώ την ώρα το παιχνίδι, κάτι που είναι σίγουρα πολύ φτηνότερο από το να πάρει κάποιος να δει μια ταινία, ακόμα και να νοικιάσει ένα DVD, ένα οτιδήποτε. Και τα περισσότερα παιχνίδια, εφόσον κάποιος τα πάρει, προσθέτουν πίστες, μεγαλώνουν, βγαίνουν κάποια έτσι λεγόμενα expansion και το καθεξής. Ποιο είναι το κέρδος τώρα? Ακούσατε ότι υπάρχει και κάποιο κέρδος, κάποιος να παίζει. Και πολύ συχνά μας έρχονται παιδιά τα οποία έχουν σαν στόχο, εγώ θα γίνω επαγγελματίας. Έτσι, θα είμαι επαγγελματίας gamer, γιατρέ. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορώ να βγάλω λεφτά, μπορώ να βοηθήσω την οικογένειά μου. Υπάρχει λοιπόν μια έτσι, σκηνή επαγγελματιών παιχτών, όπου όντως οι λίγοι που είναι πρώτοι καλοί παίρνουν κάποια έσοδα. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι από το top 10 των επαγγελματιών παιχτών, οι πρώτοι 5 βρίσκονται στην Κίνα και έχουν κερδίσει τον προηγούμενο χρόνο, είναι αυτά τα νούμερα, έτσι, πάνω από $1 εκατομμύριο ο καθένας, παίζοντας. Εσθονός, Ουκρανός, Αμερικάνος, Νοτιοκορεάτης. Και υπάρχουν και το ανάλογο rank list αναχώρα, πόσοι παίκτες έχουν κερδίσει πόσα χρήματα. Και κάπου εδώ υπάρχει φυσικά και η Ελλάδα, έτσι δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει βέβαια. Είναι στο νούμερο 48 στην κατάταξη των 50 πρώτων χωρών, πέρσι, όπου υπήρχαν 154 παίχτες οι οποίοι έπαιξαν σε κάποιο είδους επαγγελματικό ή μη επαγγελματικό επίπεδο και έβγαλαν συνολικά $145,000, περίπου δηλαδή μέσος όρος $800 ο ένας είναι αρκετά μακριά από σχέση με τα εκατομμύρια τα οποία είδαμε πριν. Θα λέγαμε μάλιστα να το πάρουμε και αναλογικά ότι οι Έλληνες παίχτες μάλλον κερδίζουν τα λιγότερα. Και πώς κερδίζουν λεφτά? Πλέον το παιχνίδι έχει γίνει μία βιομηχανία, ένα είδος ψηφιακού αθλήματος, το οποίο προσελκύει και κοινό. Αυτή είναι η τελική, νομίζω στο Los Angeles αν θυμάμαι καλά, ενός πολύ διαδεδομένου παιχνιδιού, το League of Legends, ή LOL όπως το λένε οι παίχτες του, όπου όλο αυτό το κοινό, πλήρωσε εισιτήριο, πήγε εκεί για να δει από κοντά δύο άτομα να αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον μπροστά σε γιγαντοοθόνη. Και βέβαια, αντίστοιχα, πέρσι έγινε για πρώτη φορά και στην Ελλάδα το σκηνικό όπου 5 καλύτεροι παίχτες του συγκεκριμένου παιχνιδιού, οι οποίοι έχουν μια συγκεκριμένη ομάδα με συγκεκριμένο όνομα και συγκεκριμένα ψευδόνυμα στο παιχνίδι, είχαν μαζευτεί σε μια έπαυλη η οποία βρίσκεται στην Περαία, στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό να μαζευτούν εκεί πέρα και να εκπαιδεύονται καθημερινά, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ούτως ώστε να γίνουν καλύτεροι επαγγελματίες παίχτες. Κάποια πράγματα δηλαδή όντως έχουν έρθει και στην Ελλάδα. Αυτή είναι η σκηνή από το ελληνικό πρωτάθλημα, το συγκεκριμένο, όπου η ομάδα πήρε έτσι το βραβείο, το έχουν και αρκετά συναφή, έτσι θέμα με την Ελλάδα, βλέπω μια περικεφαλαία να υψώνει σαν πρώτο βραβείο η νικήτρια ομάδα και έχουν πάρει και μια μεγάλη επιταγή με ένα σχετικά μικρό βέβαια ποσό, έτσι, γιατί η Ελλάδα δεν έχει αντίστοιχα από ό,τι φαίνεται ιδιαίτερη κίνηση σε αυτό το πράγμα. Ποιες είναι οι εξελίξεις τώρα στο μέλλον το άμεσο, επειδή πολύ συχνά μιλάμε σε αυτό το θέμα με βάση το τι υπάρχει τώρα και το επόμενο κύμα τι είναι μετά να μας καταπιεί. Το μέλλον λοιπόν το άμεσο, μια διαφάνεια που την είχαμε από πέρσι πρόπερσι, έχει ότι πέρα από τον υπολογιστή, πέρα από το smartphone, πέρα από το tablet, πέρα από το laptop, αυτά όλα θα μεταφερθούν, θα γίνουν φακή επαφής, θα γίνουν γυαλιά, όπως είχε γίνει το πείραμα με τα Google Glasses. Τεχνολογία δηλαδή τελειοποιείται συνεχώς.
πολύ σύντομα τα γυαλιά τα οποία φορά τώρα θα μπορεί να είναι ψηφιακά γυαλιά. Παράλληλα, να προβάλλουμε εδώ, όπως σας βλέπω και με βλέπετε, να υπάρχει και μια ειδοποίηση ότι έχω ένα μήνυμα από το κινητό ή ότι κάποιος με ψάχνει ή ότι είμαι τώρα στο Κιλκής, ενώ οδηγώ, να βλέπω το χάρτη μπροστά μου να είναι στα 2 μέτρα από μένα. Και αυτό λέγαμε ότι είναι η εξελίξη στο άμεσο μέλλον. Μέχρι βέβαια που ήρθε το μέλλον, φέτος το καλοκαίρι, έσκασε έτσι με αρκετά μεγάλο πάταγο το γνωστό, πιστεύω πλέον σε όλους, θέμα με το Pokémon Go. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν το πρώτο παιχνίδι το οποίο έπιασε στη νέα επαυξημένη πραγματικότητα. Είχε προηγηθεί για ένα άλλο παιχνίδι, αλλά το Pokémon Go, επειδή έχει λανσαριστεί πάρα πολύ έξυπνο από την εταιρεία, είναι το πρώτο το οποίο μπήκε στα σπίτια με μια έννοια ή μάλλον στα κινητά. Τι είναι η επαυξημένη πραγματικότητα? Είναι η δυνατότητα, εδώ όπως βλέπω εσάς, μέσα από μια συσκευή, όπως είναι για παράδειγμα το κινητό, να μπορώ να δω και κάτι που δεν υπάρχει εκεί. Όπως το Pokémon Go, βλέπω ένα τερατάκι που μπορεί να κάθεται τώρα, ας πούμε, στην δεύτερη σειρά των καθισμάτων, άμα θα ψάξουμε το κινητό μου. Είναι ένα βήμα την εικονική πραγματικότητα. Η εικονική πραγματικότητα πλέον εμβυθίζεσαι πλήρως με ένα σετ από ειδικά ψηφιακά γυαλιά, τα οποία πολλούνται πλέον στα καταστήματα ψηφιακής τεχνολογίας, στο πλαίσιο, στο Publix, στο Γερμανό, πολλούνται κανονικά, με μια τιμή γύρω στα 400 με 500 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, όπου μπορεί κάποιος κυριολεκτικά να τα φορέσει και να χαθεί σε έναν πλήρως τεχνητό κόσμο. Οι εξελίξεις λοιπόν έχουν έρθει. Είναι εδώ. Οπότε μπαίνει και ένα ερώτημα, τι είναι τελικά αυτό το πράγμα, ο εφισμός στο διαδίκτυο. Όταν ξεκινήσαμε υπήρχε έτσι ένα κύμα σκεπτικισμού με μία έννοια, αλλά η όλη υπόθεση ξεκίνησε επειδή υπήρχε η ανάγκη. Δεν ξεκίνησε σαν μία θεωρητική πιθανότητα ή απιθανότητα. Ξεκίνησε επειδή υπήρχαν περιπτώσεις όπου είχε μεγάλη πτώση σε ό,τι έκανε μέχρι τότε ένα άτομο, προτιμούσε να βρίσκεται σε έναν χώρο ψηφιακό, εικονικό, προτού κάνει η ευαυξημένη ή η τεχνητή εικονική πραγματικότητα. Προτιμούσε να είναι μπροστά σε μία οθόνη. Αρχικά του υπολογιστή, μετά του κινητού και του τάβλετ. Και ο γονιός μπορεί έτσι να παροτρύνει κατά κάποιο τρόπο το παιδί να βγει έξω, το παιδί να κάνει κάτι διαφορετικό, το παιδί να σηκωθεί από την θέση του. Ο ίδιος γονιός που μέχρι τότε έλεγε στο παιδί, κάτσε μέσα, πού να βγεις έξω, έξω είναι επικίνδυνα, έξω δεν μπορώ να σκέφτομαι που πας, με ποιους κάνεις παρέες. Ο ίδιος γονιός πλέον τώρα λέει, βγες έξω, κάνε ό,τι θες, δεν με πειράζει. Και εγώ έβγαινα όταν ήμουν νέος, όταν ήμουν φοιτητής. Και κάποια πράγματα βέβαια λίγο τα βλέπεις αρκετά εύκολα που μπορεί να οδηγούνται, κάποια πράγματα όχι τόσο. Θα μιλήσουμε οι συνάδελφοι μετά πώς μπορεί να γίνεται μια διάκριση, ποιος τελικά μπορεί και ποιος τελικά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως εφισμένος, ως άτομο που μπορεί να έχει μια προβληματική χρήση ή συμπεριφορά. Μεγαλύτερος κίνδυνος βέβαια που έχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο κίνδυνος του τα ξέρω όλα. Ναι, ωραία τα λένε, το καταλαβαίνω, υπάρχουν κίνδυνοι στο διαδίκτυο, υπάρχουν άτομα που μπορεί να φέρουν να πούνε ψεύτικα στοιχεία, ψεύτικες πληροφορίες. Εγώ όμως ξέρω, δεν μπορείς εμένα να με πιάσεις κορόιδο. Και πολλές φορές, ακριβώς ενώ μπορεί να κοροϊδεύουμε άλλους, όπως λέει ο λαός, πρόσεξε αυτό που κοροϊδεύεις, συνήθως το δούλεσαι στο τέλος. Ο κίνδυνος λοιπόν, τα ξέρω όλα, εγώ βρίσκω τη λύση, είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος και το πιο γενναίο κομμάτι δεν είναι να βρίσκει κάποιος μόνος του λύσεις για τα πάντα. Το πιο γενναίο κομμάτι είναι να κάνει ένα βήμα και να λέει ότι ξέρεις, δεν μπορώ μόνος μου να βρω λύση για αυτό το πρόβλημα. Θα ήθελα τη βοήθειά σου. Αυτό είναι το σημάδι της πραγματικής γενναιότητας και ξυπνάδας. Χοντρικά, πώς μπορούμε να πούμε 2-3 πράγματα αν κάποιος έχει ένα πρόβλημα με τα παιχνίδια τα διαδικτυακά? Προφανώς θα είναι κάτι που ασχολείται πάρα πολύ συχνά. Πολλές φορές όταν προσπαθεί να γλατώσει τις ώρες του βγαίνει ένα άγχος, του βγαίνει ένας ερεθισμός, του βγαίνει μια ένταση. Δεν ξέρει τι του φταίει, δεν μπορεί να το κάνει εύκολα. Έχει μια ανάγκη να παίζει ολοένα και περισσότερο.
Πολλά παιδιά λένε, γιατρέ, εγώ δεν το έχω αυτό. Εγώ παίζω όσο μπορώ να παίξω, δεν μπορώ να παίξω παραπάνω. Έτσι, κάποια στιγμή όμως ανέβαινε. Πολλές φορές προσπαθεί μόνος του να βάλει όρια, δεν τα καταφέρνει. Να το ελέγξει, δεν τα καταφέρνει. Χάνει το ενδιαφέρον του σε προηγούμενα του χόμπι, σε πράγματα που μέχρι τότε του άρεσαν. Να βγει, να παίξει μια μπαλίτσα, να κάνει οτιδήποτε άλλο. Το συνεχίζει να το κάνει, παρά που καταλαβαίνει ότι αυτό είναι πρόβλημα που λέμε. Μπορεί να πει ψέματα για το τι κάνει. Πολλές φορές μπορεί να κοιμάται όλη η οικογένεια και να σηκώνεται, να παίζει όλο το βράδυ, να φτάνει το πρωί, να πηγαίνει στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί να βλέπουν παιδιά που να κοιμούνται όρθια τις πρώτες ώρες, να μην έρχονται καθόλου χωρίς καμία ιδεολογία. Να ξεπατά, να λέει ψέματα σε θεραπευτές, να τα χρησιμοποιεί για να ξεφύγει από μια άσχημη διάθεση. Πολύ συχνά αυτό που βλέπουμε είναι ένα παιδί το οποίο έχει φάει μια απογοήτευση. Κάποια πράγματα δεν του πάνε καλά. Και εκεί βλέπει μόνο κάποιο καταφύγιο, μια διαφυγή. Και βέβαια, αυτό που βλέπουμε πολύ συχνά είναι μια πτώση στις εκδηλώσεις, στα μαθήματα, σε ό,τι μπορεί να ασχολείται. Στην Ελλάδα, τα ποσοστά κυμαινόντουσαν από σχετικά νωρίς σχετικά ψηλά και τείνουν να αυξάνονται. Δεν μου αρέσει να μιλάω πάρα πολύ με νούμερα. Εξάλλου, από ένα σημείο και μετά, τα αποτελέσματα ήταν ειλικρινή. Τώρα πλέον, που και τα παιδιά είναι υποψιασμένα, μπορεί να μην απαντούν και τόσο ειλικρινά σε κάποια πράγματα. Αλλά σίγουρα φάνηκε από νωρίς ότι υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό, μπορεί και 10% των παιδιών μεγαλύτερης και μικρότερης ηλικίας, τα οποία χρησιμοποιούν υποδουλειστή και διαδίκτυο, να αντιμετωπίζουν κατά περιόδους προβλήματα μικρότερα ή μεγαλύτερα. Παραδείγματα πολλά. Μητέρα η οποία ξυλώνει το ρούτερ φεύγοντας, το παίρνει μαζί της, στο αυτοκίνητο στο πορτοκάλι. Παιδί το οποίο έχει κρυμμένη μια τηλεσκοπική κεραία, κοιμάται με αυτήν την αγκαλιά. Μόλις φεύγουν οι δικοί του, την καρφώνει στο ρούτερ για να πιάνει από τον γείτονα WiFi. Παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν μοιράσει φωτογραφίες τους, χωρίς να το ξέρουν, φανταζόμενοι ότι μια φωτογραφία που έβγαλα και δεν με κολακεύει ή με έτσι πολύ λίγο ντυμένο, συντυμένη, θα είναι μόνο για αυτόν που τη στέλνω, αλλά καταλήγει να τη μοιράζει κάποιος να ξεφεύγει από τον έλεγχό του σε όλο το σχολείο. Εδώ θα ήθελα να πω απλά ότι ό,τι ανεβάσετε στο διαδίκτυο, πάντα να θεωρείτε ότι δεν είναι πια δικό σας. Όπως και δεν είναι. Δηλαδή, αν κάτσει κάποιος και διαβάσει τους όρους χρήσης του Facebook ή του Twitter ή οτιδήποτε άλλο, θα δει ότι με το να λέει συμφωνώ, υπογράφει και λέει ότι αυτή η φωτογραφία μου πλέον δεν είναι δική μου, είναι του Facebook. Είναι του Twitter. Οπότε, ό,τι ανεβάζω, ό,τι στέλνω οπουδήποτε, θα πρέπει να είμαι έτοιμος ή έτοιμη να την δει και ο γονιός μου, και ο δάσκαλος μου, και ο καθηγητής μου, και οποιοσδήποτε άλλος. Εφόσον το έχετε αυτό στο μυαλό σας, ανεβάστε ό,τι θέλετε. Αλλά πάντα πρέπει αυτό να το κρατάτε στο μυαλό σας. Σε αυτή τη φάση, ό,τι είναι ψηφιακό, εφόσον βγει έξω, δεν μπορείς να το ξαναμαζέψεις. Και μπορεί να πάει οπουδήποτε και θα καταλήξει αργά ή γρήγορα οπουδήποτε. Σε λίγα χρόνια από τώρα, δεν θα πιστεύουμε πλέον τίποτα από ό,τι βλέπουμε στο διαδίκτυο. Επειδή όπως βελτιώνεται το software, θα μπορούμε να παραπλήσουμε τα πάντα. Τώρα όμως, ακόμα το πιστεύουμε. Οπότε να προσέχετε και ανεβάζετε. Και αντίστοιχα και με εφήβους, χαμένες χρονιές σχολείο λογοκουσιών, γονείς οι οποίοι δεν θέλουν να αντιληφθούν το πρόβλημα. Θυμάμαι μια περίπτωση ενός παιδιού το οποίο είχε χάσει ολόκληρη τη χρονιά επειδή ήταν όλη η μέρα και όλη η νύχτα σε ένα ίντερνετ καφέ ή στον υπολογιστή και δεν ξεχνούσε. Και ο γονιός και τον άλλο χρόνο πάλι τον πήγε απλά σε ένα σχολείο, τον άφηνε στην πόρτα, νομίζοντας ότι εκεί έτσι λύνεται το πρόβλημα. Το παιδί περίμενε να φύγει ο γονιός, κατηφόρησε μετά στο ίντερνετ καφέ και γύρισε σπίτι. Και χάθηκε και δεύτερη χρονιά. Επειδή ο γονιός δεν ήθελε πραγματικά να δει ότι εκεί υπήρχε θέμα. Και ότι το παιδί χρειαζόταν μία βοήθεια. Δύο λόγια για την υπηρεσία. Μια συμβουλευτική υπηρεσία για φοιτητές στο Αριστοτέλειο, στη φοιτητική λέσχη, που λειτουργεί από το 2010. Προσπαθούμε εκεί, αφιλοκερδώς, να βοηθούμε φοιτητές, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι έχουν κάποιο πρόβλημα, ή και τους γονείς τους, εφόσον αυτοί, όπως γίνεται συνήθως, έχουν πρότυπο.
ούτως ώστε να βάλουν σε μια σειρά τη χρέση του διαδικτύου, να δουν αν τυχόν υπάρχει κάτι άλλο από πίσω, ούτως ώστε από εκεί και πέρα να δούμε μαζί πώς μπορούμε να βρούμε την καλύτερη λύση. Υπήρχε και μια ιστοσελίδα, εύκολο κάποιος να έχει επικοινωνία με email. Και έχουμε και μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ραχυσιτισμού στο Διαδίκτυο, όπου προσπαθούμε μέσα από την έρευνα να δώσουμε κατευθύνσεις για την πρόληψη. Είμαστε με τον Βάιο Νταφούλη, ο οποίος ακολουθήσει και εκεί, προσπαθώντας έτσι να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και όσο το δυνατόν να βοηθήσουμε και την επιστημονική κοινότητα, αλλά και τις οικογένειες. Με διάφορες συμμετοχές σε συνέδρια, με εργαστήρια για εκπαιδευτικούς και για μαθητές. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι η ανθρώπινη επαφή για τους μικρότερους μπορεί να φαίνεται επικίνδυνη πολλές φορές. Μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχει ένα ρίσκο. Ότι όχι, πώς θα μιλήσω, πώς θα εκτεθώ, τι θα γίνει, θα φάω μια χιλόπιτα, πώς θα το αντέξω, τραγικό μπορεί να είναι. Αλλά πάντα και το σπουργητάκι μέχρι να ανοίξει τα φτερά του δεν ξέρει ότι μπορεί να πετάξει πραγματικά. Μπορεί όμως. Πάρτε λοιπόν ρίσκα και νιώστε τη χαρά που προσφέρει πραγματική ανθρώπινη επαφή. Αυτά ήταν εγώ. Ευχαριστώ για την προσοχή. Τον κύριο Φλόρο. Κάποια στιγμή θα κυκλοφορεί και ένα ασύρματο, εάν κάποιος έχει κάποια ερώτηση. Βέβαια, πριν εγώ γνωρίσω προσωπικά τον κύριο Φλόρο και τον κύριο Νταφούλη σε μια επιμόρφωση που είχα τη χαρά να τους ακούω και να μαθαίνω, δεν ήξερα για αυτή την υπηρεσία. Δεν ήξερα ότι υπάρχει στο Πανεπιστήμιο του Αριστοτελείου και ότι κάποιος μπορεί να απευθυνθεί πια και σαν φοιτητής κάπου. Ούτε καν περνούσε από το μυαλό μου ότι κάποιος σαν φοιτητής θα μπορούσε να είναι εθισμένος και να έχει τόσο σοβαρά προβλήματα. Τους ευχαριστώ πραγματικά που μου άνοιξαν τα μάτια και έχω και εγώ την ευκαιρία να το πω τώρα και να το μοιραστώ και μαζί σας. Θα παρακαλέσω τον κύριο Νταφούλη να έρθει εδώ στο βήμα μαζί μας. Ο κύριος Νταφούλης θα μας μιλήσει για το διαδίκτυο και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Είναι ο διευθυντής του παιδοψυχιατρικού τμήματος του Ιπποκρατίου. Τον ευχαριστώ από καρδιάς που είναι εδώ μαζί μας και χαίρομαι πάρα πολύ. Η οργάνωση, προηγήθηκε ο κύριος Φλόρος, τους διευθυντές και υπευθύνους της εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, περιφερειακής, τους καθηγητές σας και εσάς, παιδιά. Το πρωί ήμουνα για ένα αντίστοιχο θέμα στο Τρίτο Σώμα Στρατού. Σας είπε ο κύριος Φλόρος στην υπηρεσία που είναι ο κύριος Φλόρος στο Πανεπιστήμιο, ως πανεπιστημιακός συνεργάτης και ψυχίατρος. Στην ίδια κλινική σπουδάσαμε. Το θέμα υπάρχει και στο στρατό, γι' αυτό και υπήρχε αυτή η μερίδα του Τρίτου Σώμα Στρατού σήμερα το πρωί που ήμουνα. Και είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα απασχολεί και εσάς. Και απασχολεί γενικότερα τη σημερινή εποχή, καθότι η χρήση του υπολογιστή πλέον είναι καθημερινό εργαλείο. Μισό λεπτό να πάμε την ομιλία. Τονίζω από την αρχή ότι και στη δική μου επιστήμη, όπως και πάρα πολλοί από εσάς, θα ασχοληθείτε με τον υπολογιστή μέχρι και επαγγελματικά. Σήμερα ένας υπάλληλος τράπεζας λειτουργεί με υπολογιστή. Αν πέσει ο υπολογιστής, σταματάει για λίγο τη δουλειά του. Συνεπώς, ό,τι λέμε, δεν δαιμονοποιούμε το εργαλείο, το οποίο το εργαλείο είναι θαυμάσιο. Κάποιοι από εσάς θα είστε και πολλές ώρες τη μέρα και θα δουλεύετε στο πανεπιστήμιο, η πολιτική, η μηχανική, η φυσική, η πυρηνική, η φυσική, θα δουλεύετε με έναν υπολογιστή. Δεν θα πάρετε τίποτα. Απλώς θα είστε λίγο παραπάνω κουρασμένοι. Σωματικά. Έτσι. Το πρόβλημα γίνεται όταν στη ζωή δεν αφιερωνόμαστε σε άλλες δραστηριότητες και έχουμε παθολογική σχέση με το μέτρο και χάνουμε το μέτρο μας. Έχουμε δηλαδή ένα πρόβλημα στην παρόρμησή μας. Σήμερα ζούμε σε μια περίεργη εποχή που μπορεί καθηγητές και μαθητές ή γονείς και παιδιά να είμαστε στο ίδιο σπίτι και θα το παρατηρήσετε τον εαυτό σας, παιδιά, και μπορεί να μην μιλάτε
με τον παπά σας, τη μαμά σας, τα αδέρφια σας και τους φίλους σας και να προτιμάτε μέσα από το εργαλείο αυτό να μιλήσετε. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακό. Απλά, εάν γίνεται μόνο έτσι, υπάρχει ένας κίνδυνος να εθιστούμε, να εξαρτηθούμε και να χάσουμε την προσωπική επαφή. Χρησιμοποιώ συνήθως το εξής παράδειγμα. Σήμερα η λέξη «παίζω μπάλα» ή «μιλάω με τη φίλη μου» έχει αποκτήσει πολύ περισσότερο την έννοια «παίζω μπάλα» μέσα σε ένα... μέσω ενός υπολογιστή, έτσι. Ενώ το «παίζω μπάλα» σημαίνει «παίζω μπάλα» στο διάλειμμα. Ή «βλέπω μπάλα» όταν πάω στο γήπεδο και βλέπω την αγαπημένη μου ομάδα. Το πιο σημαντικό στη ζωή είναι να συμμετέχουμε σε πραγματικές δραστηριότητες, διότι και η επαφή που κάνουμε μεταξύ μας και τελειώνουμε το σχολείο σας και θέλετε να μιλήσετε με τους φίλους σας και μιλάτε στο, με το τηλέφωνο σας, στον υπολογιστή που είστε συνδεδεμένοι, είναι μεν ρεαλιστική, αλλά δεν είναι τόσο πραγματική. Γιατί η πραγματική επαφή είναι το live, είναι το ότι σε βλέπω. Και εμείς οι γιατροί μπορεί να βλέπουμε, παράδειγμα, από έναν συνάδελφό μας αγροτικό ένα καρδιογράφημα σε ένα νησί απομακρυσμένο και να λέμε τι φάρμακα να πάρει μια γιαγιά. Και αυτό είναι θαυμάσιο. Αλλά δεν είναι το ίδιο με το να πάμε να την εξετάσουμε εκεί. Γι' αυτό, όπως σας είπε και ο κύριος Πρόεδρος, να επιλέγετε και όσο γίνεται την πραγματική ζωή. Τα είπε ο κύριος Πρόεδρος για τον εθισμό, είναι όταν όλη η ζωή μου γίνει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και τονίζω πάντα ότι και πολύ σημαντικό είναι να μπορέσω στη σκέψη μου να κυριαρχούν και άλλα πράγματα. Ποτέ κάποιος ή κάποια από εσάς δεν θα εξαρτηθεί, αν παράδειγμα μιλάει με τους φίλους του μισή μία ώρα, αν βγαίνει για ένα καφέ μία ώρα, αν διαβάζει μία ώρα, αν επικοινωνεί με τους άλλους, αν κάνει κάποιο χόμπι, αν κάνει αθλητισμό. Ο άνθρωπος αυτός και να είναι αρκετές ώρες στον υπολογιστή, μπορεί να ελέγχει αυτός το πρόβλημα και να μην τον ελέγχει το πρόβλημα. Τα άτομα τα οποία εθιζόμαστε στον υπολογιστή γινόμαστε πιο νευρικά. Και είναι το πρώτο που θα καταλάβετε. Το δεύτερο είναι ότι χάνουμε την αίσθηση του χρόνου. Νομίζουμε ότι ήμασταν 2 ώρες και είμαστε 7-8 ώρες. Σε αυτό είναι πολύ σημαντικό να ακούμε τις συμβουλές των γύρω μας. Σε επισκέπτες σε σχολεία, καμιά φορά μεταξύ σας, ας πούμε, μαθητές, λέτε αυτός είναι καμένος, ας πούμε, έχει καεί από το πολύ, έτσι, από την πολύ χρήση. Είναι μια έννοια την οποία είναι λίγο σκληρή, αλλά είναι πραγματική. Τι εννοούμε, ότι ο άλλος είναι τόσο κολλημένος που δεν ξεκολλάει. Και επειδή ρωτάτε συχνά, μα η γιαγιά που είναι κολλημένη στην τηλεόραση δεν έχει το ίδιο πρόβλημα, η απάντηση είναι έχει το ίδιο πρόβλημα. Το ίδιο πράγμα είναι. Η μάνα μου που είναι όλη την ώρα στα τηλέφωνα και μιλάει με τις φίλες της, έχει το ίδιο πρόβλημα. Ακριβώς το ίδιο. Η διαφορά είναι ότι η γιαγιά δεν έχει μεθαύριο να κατακτήσει, να διαβάσει, να δώσει εξετάσεις, να βγει έξω με τις φίλες της, να προχωρήσει τη ζωή της. Εσείς που είστε η γενιά που έρχεται, έχετε να προχωρήσετε. Και το να είμαστε κολλημένοι μας κάνει να είμαστε καμένοι, όπως χρησιμοποιείτε εσείς τη φράση μεταξύ σας, και μου αρέσει η φράση, γι' αυτό το θέτω. Και επειδή είστε σε μια ηλικία που σας αρέσει, γιατί στην εφηβεία πειραματιζόμαστε και είναι φυσιολογικό να πειραματιζόμαστε, τονίζω και στους καθηγητές σας και σε εσάς και στους γονείς, όσοι είστε εδώ, ότι είναι πολύ όμορφο πράγμα να πειραματιζόμαστε και η προσωπικότητα η οποία είναι δυνατή, ο δυνατός παίχτης που λέμε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί και 5 ώρες τη μέρα να παίζει, αλλά μπορεί να παίξει και μια μέρα μισή ώρα αν πρόκειται να διαβάσει για να δώσει ένα διαγώνισμα. Ο δυνατός παίχτης είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κλείνει την τηλεόραση. Το δυνατό εγώ που λέμε, δηλαδή η προσωπικότητα, είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν θα πέσει ποτέ στα ναρκωτικά. Γιατί παιδιά μπορεί να πει όχι σε κάποιον που του το παίζει φίλος και του λέει να δοκιμάσει αλκοόλ, ναρκωτικά. Δυνατός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος βλέπει τηλεόραση και όταν ξεφύγει η ωραία, όταν έχει κάτι σημαντικό να κάνει, κλείνει την τηλεόραση. Δυνατή προσωπικότητα είναι η προσωπικότητα που όταν λέει ο φίλος ή η φίλη πάμε στο γήπεδο ή πάμε έξω, μπορεί να πει βαριέμαι, αλλά θα πάει. Αυτός που γίνεται δούλος του μέσου είναι αυτός που δεν το ελέγχει. Και αυτό που προτείνω προσωπικά έτσι και σε εμάς τους μεγαλύτερους και σε εσάς, είναι για να καταλάβετε αν κάτι σας ελέγχει ή το ελέγχετε εσείς, να μπορέσετε να ζήσετε μια μέρα χωρίς αυτό. Δηλαδή, ξέρετε, και εμένα μου ήταν πολύ δύσκολο λόγω και της δουλειάς μου να απαχωριστώ το κινητό μου μια μέρα. Αλλά αν είμαι υγιής, πρέπει να το κάνω. Για να καταλάβω αν ζω ικανοποιητικά ψυχικά, πρέπει να μάθω να ζήσω χωρίς το κινητό μου. Χωρίς τον υπολογιστή μου. Χωρίς τη χρήση του διαδικτύου. Εκεί θα καταλάβετε και σας το προτείνω σαν άσκηση, πόσο δυνατή είστε. Είναι μια εξάρτηση που μοιάζει με άλλες, παράδειγμα την εξάρτηση από το τσιγάρο ή το καφέ, έτσι. Για να καταλάβεις αν είσαι δυνατός, ας μείνεις μια μέρα χωρίς τσιγάρο,
όταν είσαι ενήλικας ή χωρίς καφέ. Λοιπόν, από την προδιάθεση να εξαρτηθώ, έτσι θέλω να τονίσω ότι εμείς βρήκαμε ότι στο ειδικό ιατρείο που έχουμε εκεί, όπως ο κύριος Φρόρος βλέπει φοιτητές, εμείς βλέπουμε νεαρά παιδιά εφήβους, είδαμε ότι υπάρχουν πολλά οικογενειακά προβλήματα και εκεί που υπάρχουν πολλά οικογενειακά προβλήματα και δεν είναι ενωμένη οικογένεια, πιο εύκολα υπάρχουν θέματα. Είτε με υπεραυστηρούς είτε με αδιάφορους συνήθως γονείς. Οι γονείς είναι πλασμένοι και οι καθηγητές για να βάζουν όρια στα παιδιά. Και εμείς, σαν παιδιά, όταν είμαστε στους γονείς μας, ξεφεύγουμε από τα όρια. Και το να ξεφύγω, ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Όλα τα παιδιά που ήρθαν και είναι εξαρτημένα έχουν το ίδιο χαρακτηριστικό, ότι άρχισαν από πολύ νωρίς τη χρήση και δεν τους σταματούσε κανείς. Ένα παιδάκι, άμα το αφήσεις να κάνει κούνια, μπορεί να σου ζητήσει να κάνει 3 ώρες. Όχι ότι είναι παθολογικό, αλλά δεν θα μάθει να ελέγχει τις παρομοίες του με τις 3 ώρες, έτσι. Μία ομάδα που είναι σημαντικό να τονίσουμε είναι ότι, και το λέω σε εσάς παιδιά και στους καθηγητές σας απευθυνόμενους, ότι εμείς βρήκαμε πως 1 στα 4 παιδιά που έρχεται στο ειδικό ιατρείο και είναι εξαρτημένο, έχει προηγούμενα αισθανθεί από την προηγούμενη φάση της ζωής του απομονωμένο, θέλει μια καινούργια ταυτότητα, έχει αισθανθεί απόρρευση. Και γι' αυτό ψάχνει μέσα από το διαδίκτυο, το Facebook, το Twitter, τις σελίδες της κοινωνικής δικτύωσης να βρει ταυτότητα, παρέα, φίλο. Αυτό το άτομο έχει θέμα στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Αισθάνθηκε απομονωμένο. Γι' αυτό και όταν βλέπετε ένα συμμαθητή ή συμμαθητριά σας, ένα φίλο ή φίλη, που είτε το πειράζουν τα άλλα παιδιά, είτε αισθάνεται απομονωμένο, πλησιάστε το και κερδίστε την εμπιστοσύνη του. Αν νιώσει ασφάλεια μαζί σας, είναι πολύ σημαντικό ότι θα έχει ένα μικρότερο κίνδυνο να πέσει σε μια παθολογική χρήση. Πώς θα καταλάβουμε ότι παίζουμε ανεξέλεκτα, θα αποσυρώμαστε, θα χάνουμε την αίσθηση του χρόνου, θα νευριάζουμε και κυρίως αυτό το οποίο επιμένω, εξαρτώμαι και αποκτώ εθισμό όταν δεν κάνω τίποτα άλλο. Είστε στην ηλικία, παιδιά, που κυρίως θα βαριέστε για κάποια πράγματα. Έτσι μπορεί να βαρεθείτε και να παίζετε πολύ στο κινητό ή στον υπολογιστή. Αλλά είναι άλλο το βαριέμαι και ασχολούμαι μόνο με αυτό και άλλο το βαριέμαι αλλά κάνω 3-4 πράγματα. Πολύ σημαντικό για εσάς είναι ακόμα και όταν αισθάνεστε μια συναισθηματική απογοήτευση να λέτε ναι στο να κάνετε κάτι καινούριο. Όταν σας πει η παρέα σας να βγούμε έξω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί ο άνθρωπος ο οποίος θα βγει γρήγορα έξω όταν έχει μια συναισθηματική απογοήτευση είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα γίνει πολύ γρήγορα καλά. Γιατί? Γιατί ανοίγει τον εαυτό του στην ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει, θα πάει καλύτερα η ζωή του. Γι' αυτό και θεωρώ πολύ σημαντικό και χαίρομαι και για τη σημερινή έτσι εδώ συνάντηση, το να δίνουμε ελπίδα μέσα από δραστηριότητες και να λέμε ναι σαν νέοι άνθρωποι στις δραστηριότητες. Με αυτά όλα δεν θέλουμε να δαιμονολογούμε γιατί είναι βέβαιο ότι αισθάνεστε ότι είναι πολύ μεγάλο πράγμα και πολλές πληροφορίες μας δίνει και μια καινούργια ταυτότητα το να είμαστε μέσα στο διαδίκτυο. Και πράγματι, εσείς οι ίδιοι σύμφωνα με έρευνες δηλώνετε την πληροφόρηση, την ευχαρίστηση, τη διασκέδαση, την ψυχαγωγία. Όλα αυτά είναι σεβαστά. Και επίσης, εμείς οι μεγαλύτεροι δεν βλέπουμε ότι, παράδειγμα, οι περισσότεροι από εσάς δηλώνετε ότι θέλετε και η νεολαία να κατεβάζει υλικό μέσα στον υπολογιστή. Αυτό είναι αλήθεια. Και αυτά που λέμε σήμερα, ίσως σας ακούγονται λίγο έτσι προβλήματα, αλλά πράγματι όταν έχουμε έναν υπολογιστή μας απασχολεί μην κρυώσει, μήπως μολυνθεί από ιό. Αυτά είναι δηλώσεις των ίδιων των παιδιών. Τονίζω πάντα στις ομιλίες ότι το τελευταίο που βλέπετε εδώ, που δεν φαίνεται κυρίως έτσι να απασχολεί εμάς και εσάς την νεολαία, είναι η παραβίαση της ιδιωτικότητας. Σας είπε ο κύριος Φλόρος ότι όταν δημοσιεύσω κάτι πλέον δεν είναι δικό μου. Παιδιά, εδώ σας καλώ πάρα πολύ. Το λέω και για εμάς τους ενηλίκους να το σκεφτείτε. Δεν είναι το ίδιο ότι λέω βλάκα στα νεύρα μου ή ηλίθιο ή ανόητο ή κάτι άλλο που λέμε ή πλακώνομαι με ένα συμμαθητή, μια συμμαθήτριά μου στο διάλειμμα και τα ξαναβρίσκω με το να δημοσιεύσω το ότι ο άλλος είναι ηλίθιος ή βόδι ή παχύσαρκος, δεν ξέρω πώς θα το πω, στο διαδίκτυο ή να βάλω μια σκηνή στην οποία είμαστε μαζί και να το κοροϊδεύω. Αυτό σας το λέω γιατί για να είσαι κοινωνικά έξυπνος στη ζωή, πρέπει να έρθεις σε επαφή με τον άλλον και τα συναισθήματά του. Πρέπει να έρθεις στη θέση του άλλου. Πρέπει να έχεις κοινωνική επίγνωση, παιδιά. Τι σημαίνει κοινωνική επίγνωση? Ας δεχτούμε ότι ένας συμμαθητής μου τον κοροϊδεύω.
Ξέρετε, είναι άλλο να τον κοροϊδέψω στο διάλειμμα, που θα του στοιχήσει, που θα έχει προβλήματα αυτό, και είναι τελείως διαφορετικό να γυρίσει και να δει στον υπολογιστή του ή στο κινητό του προσβλητικά μηνύματα ή φήμες από άλλα παιδιά. Αισθάνεται αυτόματα ντροπή, αμηχανία, και το πρόβλημα αν είναι τόσο, το κάνει τόσο. Γιατί πιστεύει ότι όλοι τον κοροϊδεύουν, όλοι τον χλεβάζουν, όλοι λένε αρνητικά, και αυτό είναι πολύ, πολύ άσχημο. Χωρίς λοιπόν να θέλουμε να κινδυνολογούμε, απλά ας έχουμε υπόψη μας ότι ό,τι γίνεται στον υπολογιστή μας, αισθανόμαστε ότι εισβάλλει στη ζωή μας στα αρνητικά. Και τότε, να ξέρετε, αισθανόμαστε πολύ χειρότερα από το να γίνει κάτι αρνητικό σε ένα διάλειμμα που στο κάτω-κάτω μπορούμε να τα βρούμε. Εσείς, σαν νεολαία, έχετε το πλεονέκτημα σε εμάς, σε σχέση με εμάς τους ενήλικες. Εμείς, ενήλικες, όταν μαλώνουμε μεταξύ μας, καμιά φορά κρατάμε το μίσος, την κακία, την απέχθεια και τις κακές σχέσεις. Τα παιδιά και στην εφηβεία που είστε και οι έφηβοι, μπορείτε να τα ξαναφτιάξετε σε μια φιλία, εάν χαλάσει από μια κακή δήλωση. Έρχεστε αρκετοί από εσάς, για παράδειγμα, επειδή λέμε για την ιδιωτικότητα, στο οποίο δεν δίνουμε σημασία, και έχετε παρεξηγηθεί από κάτι που γράφτηκε και αποδεικνύεται ότι δεν γράφτηκε ακριβώς από το άτομο που νομίζατε ή δεν διαδόθηκε φήμη. Αυτά να τα προσέχουμε. Είναι τελείως διαφορετική η προσωπική επαφή που άλλος μας κριτικάρει από την επαφή μέσω διαδικτύου, που είναι ένα άγνωστο εργαλείο. Και επίσης σας έχουμε υπόψη μας ότι και να είπε κάποιος κάτι αρνητικό, δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Ούτε όλη η ζωή μας καταστρέφεται μέσα από το διαδίκτυο. Θα σας πω το κλασικό παράδειγμα που υπάρχει μεγάλη συζήτηση έτσι για εμάς τους μεγάλους, που ένας εργαζόμενος για τον εργοδότη του άρχισε να δημοσιεύει έτσι δυσφημιστικά σχόλια και αρνητικά στον υπολογιστή του στην ιστοσελίδα του. Όπως καταλαβαίνετε, απολύθηκε, έτσι. Θα μου πείτε, λογικό είναι. Είναι λογικό να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα. Η άποψη του ενός εργαζόμενου για τον εργοδότη, η άποψη ενός συμμαχτή για ένα άλλο συμμαχτή, είναι σεβαστή ακόμα και αν είναι αρνητική. Το ότι την βάζεις εδώ σημαίνει ότι δίνεις μια ταυτότητα σε αυτό και ουσιαστικά αυτό πρεσβεύει την ιδεολογία σου. Και αυτό, να ξέρετε, είναι λίγο προβληματικό και επικίνδυνο, υπό την έννοια ότι πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας. Σας είπε ο κ. Φλόρος ότι σε διάφορες έρευνες έχουν βρεθεί πολλά ευρήματα που δείχνουν ότι εγώ μπαίνω στο διαδίκτυο γιατί δεν πάω καλά κοινωνικά, ότι έχω λιγότερο χρόνο με την οικογένειά μου, ότι έχω πρόβλημα σαν προσωπικότητα με κάποιες διαταραχές που λέμε εμείς. Αυτά στην ηλικία τη δική σας δεν ισχύουν τόσο πολύ. Εμείς είδαμε ότι πιο πολύ κολλημένα είναι τα αγόρια με τα παιχνίδια, τα κορίτσια με τα Facebook και τα Twitter. Είδαμε πολλές οικογενειακές δυσκολίες, γι' αυτό και συστήνουμε να είναι ενωμένη οικογένεια, συστήνουμε να υπάρχουν καλές σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς. Είδαμε αρκετά προβλήματα που βλέπετε και εκπαιδευτική συμπεριφοράς και σχέσεων. Συνήθειες όπως κάπνισμα και αλκοόλ να είναι συνήθειες. Και στο ειδικό ιατρείο μελετούμε, περίπου έρχονται 70-80 παιδιά κάθε χρόνο και τα βοηθάμε. Και βλέπετε εδώ, θα σας δείξω έτσι μερικά προβλήματα οικογενειακά. Ένα στα τέσσερα παιδιά που αισθάνεται απόρριψη, γι' αυτό και σας σύστησα, όταν βλέπουμε τον άλλον να απομονώνεται, να τον βοηθάμε. Είδαμε επίσης αυτό το απαράδεκτο, ότι όταν εγώ είμαι κολλημένος στον υπολογιστή, δεν μπορώ να ζητάω το παιδί μου να ξεκολλήσει. Λογικό είναι. Οι οικογένειες που είναι ένας γονέας και υπάρχουν μεγάλα προβλήματα με επεισοδιακό διαζύγιο. Αυτό που ο κύριος Φλόρος, ότι παίζω όλο το βράδυ με αποτέλεσμα να απουσιάζω από το σχολείο. Ξέρετε, το σχολείο και οι φίλοι δεν περιμένουν. Αν εγώ εγκαταλείψω τους φίλους μου 1, 2, 3, 5, 10 φορές, δεν θα με περιμένουν. Γονείς με προβλήματα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ανεργία στο σπίτι, που αυτό γεννά οικονομικά και άλλα προβλήματα. Όπως είπε ο κύριος Φλόρος, δεν είδαμε πάρα πολλά περιστατικά με τζόγο. Υπάρχουν, αλλά είχαμε μικρά ποσοστά. Και τονίζω ότι εμείς οι μεγάλοι οφείλουμε να σας βοηθήσουμε, γιατί πρέπει να ελέγξετε, και εμείς να ελέγξουμε αυτή την παντοδύναμη τάση για να παίζω ή να είμαι συνέχεια μέσα στο μέσο. Είναι μύθος ότι μπορώ να ελέγξω. Έτσι λέμε και όταν πέφτουμε στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά, ότι εγώ το ελέγχω. Σας είπα, το κριτήριο να το ελέγχετε είναι να το κλείσετε μια μέρα. Αν τα καταφέρετε, το ελέγχετε. Η αϊπνία είναι πρόβλημα, η συγκέντρωση στο σχολείο πέφτει,
και οι φίλοι, οι τάξεις, το σχολείο μου δεν με περιμένουν. Τα παιδιά, τα πράγματα, η κοινωνία εξελίσσεται, δεν θα περιμένουν εμένα που είμαι κολλημένος στην πραγματικότητα. Και να πω δύο τελευταία λόγια για τον εκφοβισμό. Πράγματι, τα παλιά πειράγματα έχουν εγκατασταθεί από ένα τηλέφωνο που είναι υβριστικό, μια σεξουαλική ανεπιθύμητη παρενόχληση, βιντεάκια που βγάζουμε και δυσφημεί ο ένας τον άλλον, απάτες σε παιχνίδια, και ξέρετε τι γίνεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε χειριστεί, και απευθύνομαι έτσι ειδικά σε εσάς τους εφήβους, τα παιδιά αισθάνονται ένα αίσθημα ότι είναι ανεξέλεγκτο αυτό το πράγμα. Έχετε φόβο να πείτε την αλήθεια, γιατί αισθάνεστε και αισθανόμαστε κάποιες ενοχές ψεύτικες, γιατί ουσιαστικά καλύπτουμε έναν απατεώνα είναι που ασκεί πουλική, ασκεί βία. Φοβόμαστε ότι από κάτι θα έχει συνέπειες, γι' αυτό και δεν μιλάμε, και αυτό είναι λάθος. Αισθανόμαστε ντροπή, και μόνο αν αισθανθούμε ασφαλείς και ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη στην οικογένεια, τότε μόνο, και έχουμε φίλους στο σχολείο που θα μας στηρίξουν, τότε μόνο θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι, το τονίζω πάντα, ότι η βία δεν είναι διάνοση, είναι ένα σύμπτωμα. Και αυτή η επιθετικότητα μας απειλεί και μας τρομοκρατεί. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να μιλήσουμε. Εμείς συστήνουμε πάντα να μιλάμε, να εμπιστευόμαστε τον καθηγητή μας, το φίλο μας, τη φίλη μας, τον παπά, τη μαμά. Στη μεγαλύτερη πλειοψηφία των περιστάσεων βλέπουμε ότι εμπιστευόμαστε τους φίλους συνήθως. Καλό είναι και αυτό. Και να τονίσω ένα τελευταίο, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, να παίρνουμε και ευθύνη σαν κοινωνία και σαν πρόσωπα. Όταν βλέπουμε να πειράζουμε ένα συμμαθητή μας ή μια συμμαθήτρια για οποιοδήποτε θέμα, δεν δέχομαι τους αμέτωχους τρίτους. Δεν δέχομαι ότι είμαστε στην ίδια τάξη και μας αρέσει και υιοθετούμε και ουσιαστικά επιτρέπουμε να περιπέζεται ένας συμμαθητής μας για μια σωματική, νοητική, ψυχιατρική, οποιαδήποτε αναπηρία, πρόβλημα, δυσκολία ή και χλεβασμό. Ο αμέτωχος τρίτος ουσιαστικά είναι η κερκόπορτα από την οποία περνάει ο σχολικός εκφοβισμός, παιδιά. Δεν είναι σχολικός, είναι κοινωνικός εκφοβισμός, δεν παράγει το σχολείο βία, η βία έρχεται στο σχολείο. Είναι επιθετική πράξη και σας συστήνω ανεπιφύλακτα και στον εαυτό μου συστήνω να παίρνουμε θέση, γιατί η αποδοκιμασία της πράξης ξεκινά από τη μικρή κοινότητα που είναι η κοινότητα του σχολείου. Και όταν και ο καθηγητής από την αρχή δώσει το στίγμα ότι δεν είναι επιτρεπτή η συμπεριφορά του να εκφοβίζουμε ή να παρενοχλούμε ένας τον άλλον, τότε τα πράγματα πάνε εξορισμού καλύτερα και σταματάει η παρενοχλητική συμπεριφορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή. Να μην σας κουράσω άλλο. Την καλή μέρα. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, κάτι να θα θέλατε να υποθέσετε. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευτυχώς τα παιδιά πρόλαβαν, γιατί είχαμε έτσι ρυθμισμένη την ώρα για κάποια σχολεία που θα χρειαστεί να φύγουν, να ακούσουν ότι πλέον το πρόβλημα είναι πρόβλημα, δεν είναι στο μυαλό μας ή το παρερμηνεύουμε. Υπάρχουν ειδικά ιατρία και το ακούσατε. Επομένως, τώρα θα περάσουμε όσο προχωράει η ώρα σε πιο εξειδικευμένα θέματα. Θα περάσουμε στην κυρία Λαγκιοζίδου και στην κυρία Καλοδότη. Θα μιλήσουν για τη μονάδα προβληματικής χρήσης του διαδικτύου. Είναι ιανός, ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Πλέον τα πράγματα όσο πάνε εξειδικεύονται, όσο περνάει η ώρα. Οπότε παρακαλώ πολύ την προσοχή σας, γιατί μιλάμε πλέον για εξειδικευμένες μονάδες. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε και εμείς για την πρόσκληση αντίστοιχα. Όπως ανέφερε και η κυρία Καρολίδου, είμαστε και μια εξειδικευμένη δομή που αντιμετωπίζουμε παιδιά και νέους ενήλικες οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα σε σχέση με το διαδίκτυο. Και σήμερα θα σας παρουσιάσουμε λίγο τη δομή, θα σας πούμε δύο λόγια για το πώς λειτουργεί περίπου η δομή μας και κάποια στοιχεία από όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα, πράγματα που θα δείτε ότι ταιριάζουν αρκετά και σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Φλώρος, αλλά και σε σχέση με αυτά που ανέφερε ο κύριος Λαφούλης. Καταρχήν, να σας πούμε δύο λόγια για το ποιοι είμαστε. Είμαστε μία δομή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, που
αντιμετωπίζει ανθρώπους εξαρτημένους από ναρκωτικά. Ανέφερε και πριν ο κύριος Φλώρος τα κριτήρια τα οποία ταιριάζουν τόσο στους εξαρτημένους από το διαδίκτυο όσο και στα ναρκωτικά και με βάση αυτή τη λογική λοιπόν αποφασίσαμε να αναπτύξουμε μία δομή για άτομα που αντιμετωπίζουν θέματα με το διαδίκτυο. Θα σας αναφέρει πέντε πράγματα η κυρία Καλοκόπη και η κυρία Νικολάμπη το πώς λειτουργεί περίπου η δομή και στη συνέχεια θα σας παρουσιάσω εγώ κάποια στοιχεία από περιστατικά που έχουμε δει, τα οποία πολλές φορές είναι στα άκρα, αλλά στο μεγαλύτερο τους ποσοστό έχουν να κάνουν με ανθρώπους από 17 περίπου ως 21 χρονών, ηλικίες που ταιριάζουν πάνω κάτω με τις δικές σας και ίσως βρείτε εκεί κάποια στοιχεία που να σας ενδιαφέρει. Καλησπέρα και από μένα. Η μονάδα παθολογικής χρήσης διαδικτύου λειτουργεί στα πλαίσια του δικτύου εξωτερικών υπηρεσιών του Τμήματος Αποκατάστασης Εξαρτημένων Ατόμων Ιανός και αποτελεί τη μοναδική δημόσια υπηρεσία στη Βόρειο Ελλάδα η οποία ασχολείται με την προβληματική χρήση διαδικτύου τόσο σε ενήλικες όσο και σε ανήλικους, σε συνεργασία πάντα με την Παιδοψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Η μονάδα απευθύνεται σε ενήλικες, σε ανήλικους άνω των 16 ετών, σε οικογένειες ανήλικων κάτω των 16 ετών και σε φορείς που επιδιώκουν μια εξειδικευμένη γνώση προκειμένου να διαχειριστούν αποτελεσματικά κάποιες περιπτώσεις προβληματικής χρήσης. Οι κύριοι στόχοι της υπηρεσίας μας είναι η εξέταση όλων των ενηλίκων με αίτημα την προβληματική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου, οι οποίοι ανήκουν σε περιοχές της Βορείου Ελλάδος, η διάγνωση της παθολογικής χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου με τη βοήθεια κλινικής συνέντευξης και των κατάλληλων ψυχομετρικών εργαλείων και η θεραπευτική αντιμετώπιση των διαγνωσμένων περιπτώσεων. Η αρχική επαφή γίνεται κατά τη διάρκεια δύο διαγνωστικών συνεδριών. Στην πρώτη διαγνωστική συνεδρία λαμβάνει το ιστορικό με τη βοήθεια ημιδομημένης κλινικής συνέντευξης σε τέσσερα παιδεία. Παιδεία που αφορούν τη χρήση, τους γνωστικούς παράγοντες και το περιβάλλον που επηρεάζουν, τις κοινωνικές σχέσεις και την οικογένεια, καθώς και την συνοσιρότητα. Και στη δεύτερη διαγνωστική συνεδρία γίνεται η χορήγηση των ψυχομετρικών εργαλείων, όπου κατόπιν καθορίζεται και το είδος της θεραπευτικής παρέμβασης. Προϋποθέσεις για να συμμετάσχει κάποιος στη θεραπεία είναι η οικειοθελής προσέλευση του ατόμου και η ύφεση των συμπτωμάτων πιθανής συνυπάρξεως διαταραχής, διότι υπάρχει πιθανότητα ένα άτομο το οποίο βρίσκεται σε παθολογική χρήση να εμφανίζει κάποιες μορφές ψύχωση ή κάποιες μορφές κατάθλιψη με αυτοκτονικό ιδεασμό, επομένως μπορεί να είναι αναγκαία η νοσηλεία. Άρα θα γίνει αυτό έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα και να μπορέσει το άτομο να συμμετάσχει στη θεραπευτική διαδικασία. Οι κύριοι θεραπευτικοί στόχοι της μονάδας είναι η βαθμιαία απεμπλοκή από συμπεριφορές εθισμού και αντίστοιχα η καλλιέργεια εναλλακτικών συμπεριφορών. Η βελτίωση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, η ανάκτηση του ελέγχου της χρήσης του διαδικτύου χωρίς αυτό να σημαίνει πλήρη αποχή από το διαδίκτυο και η πρόληψη της υποτροπής. Τώρα, οι θεραπευτικές παρεμβάσεις που υιοθετούνται στη μονάδα είναι η ατομική ψυχοθεραπεία με εβδομαδιαίες συνεδρίες, ένα ειδικό εξατομικευμένο πρόγραμμα περιορισμού της υπερβολικής χρήσης και η εκμάθηση ενός ορθολογικότερου τρόπου χρήσης των νέων τεχνολογιών από το χρήστη, η φαρμακοθεραπεία σε περιπτώσεις συνοσιρότητας με άλλες ψυχικές διαταραχές, η οικογενειακή ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική παρέμβαση στο οικογενειακό περιβάλλον όπου κριθεί αναγκαίο, διότι μπορεί να υπάρχουν ενδοοικογενειακές συγκρούσεις και αυτό γίνεται σε μηνιαίες συνεδρίες οικογενειακής συμβουλευτικής και σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις όπου συνυπάρχουν αυτοκτονικός ιδεασμός, μείζων καθοριστική διαταραχή ή συμπτώματα καχυκησίας και άλλα. Υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης, δυνατότητα ενδονοσοκομιακής νοσηλείας σε διασύνδεση με τις κατάλληλες δομές του ψυχιατρικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Επιπρόσθετοι θεραπευτικοί στόχοι
είναι η εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, η ενθάρρυνση για ενασχόληση με εναλλακτικές δημιουργικές δραστηριότητες αναψυχής και αθλητισμού, ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η καθοδήγηση σε θέματα αναζήτησης, ενασχόλησης και εργασίας, η επίδιωξη του διαιτολογίου και η επιμόρφωση θέματα σωστής διατροφής με επαναλαμβανόμενους κύκλους συναντήσεων με ειδικό συνεργάτη του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και η ενθάρρυνση για ενασχόληση με δραστηριότητες εθελοντισμού και άλλες δραστηριότητες. Διότι ο απότερος στόχος και ο ευρύτερος στόχος είναι η επανασύνδεση με ό,τι μπορεί να νοηματοδοτήσει τη ζωή μας, όπως και η ενίσχυση και κινητοποίηση του συνόλου των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των χρηστών. Άλλες δράσεις της μονάδας είναι η ενημέρωση του Γενικού Κοινού και των Επαγγελματιών Υγείας με τη σύνταξη και τη διανομή του κατάλληλου ενημερωτικού υλικού, η οργάνωση της ιστοσελίδας της μονάδας μας με διαρκή ενημέρωση ως προς τις δραστηριότητες της, είτε αυτές είναι ενημερωτικές, είτε εκπαιδευτικές, είτε θεραπευτικές, η διασύνδεση με αντίστοιχες δομές στην πόλη της Θεσσαλονίκης και πέρα από αυτής, η συνεργασία με δημόσιους φορείς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και με επιστημονικές εταιρείες, οι οποίες έχουν ως στόχο την ενημέρωση ως προς την ορθή χρήση του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, και η εκπαίδευση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των επαγγελματιών ψυχικής υγείας στο φαινόμενο της προβληματικής χρήσης. Η θεραπευτική ομάδα που απαρτίζει τη μονάδα μας αποτελείται από δύο ψυχολόγους πλήρους απασχόλησης και έναν ψυχολόγο, έναν ψυχίατρο και έναν κοινωνικό λειτουργό μερικής απασχόλησης, σε συνεργασία πάντα με τον διαιτολόγο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, τους γυμναστές του προγράμματος, τη μονάδα Πρασίνου και τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα. Ευχαριστώ. Πριν συνεχίσω, θα ήθελα λίγο να σου πω εδώ ότι αυτή η πρόταση, η θεραπευτική πρόταση για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, κατατέθηκε αρχικά από τον κύριο Φλόρο μέσω ενός προγράμματος ΕΣΠΑ που είχαμε πάρει και έχουμε για πρώτη φορά την ευκαιρία να τον ευχαριστήσουμε δημόσια κιόλας γι' αυτό. Στη συνέχεια όμως, καθώς ναυάγησε το ΕΣΠΑ, το στήσαμε το πρόγραμμα εξιδίων πόρων. Σας παρουσιάζω στη συνέχεια κάποια από τα στατιστικά στοιχεία, κάποια στατιστικά στοιχεία και στο τέλος κάποια συμπεράσματα δικά μας. Από το 2014 λοιπόν που λειτουργούμε επίσημα, έχουμε υποδεχτεί ως τώρα 65 συνολικά αιτήματα. Από αυτά, τα 38 προήλθαν από την οικογένεια, ενώ τα 27 μόλις από τον ίδιο τον χρήστη. Όταν αναφερόμαστε σε 27 περιστατικά που απευθύνθηκαν σε εμάς, θέλω λίγο να έχετε στο μυαλό σας ότι συνήθως έρχεται πρώτα η οικογένεια και στη συνέχεια ακολουθεί και το μέλος που φέρει το πρόβλημα. Οι ηλικίες που απευθύνονται σε εμάς είναι από 13 έως 52 χρονών. Στα δύο άκρα, βέβαια, των 13 και των 52, αντιπροσωπεύονται πολύ λίγα περιστατικά, μόλις 3-13 χρόνια, το ένα μάλιστα με παρέμβαση εισαγγελέα, και είναι 5 άτομα τα οποία είναι άνω των 35 χρονών. Η συντηρητική πλειοψηφία αφορά νέους ανηλίκους και νέους άντρες από 17, περίπου 16-17 έως 21 χρονών. Από αυτά τα 54 ήταν αγόρια και νεαροί κυρίως ενήλικες και 11 κορίτσια και γυναίκες. Ανώτερη και νότατη εκπαίδευση έχουν τα 27 περιστατικά, ενώ στη μέση εκπαίδευση 38 περιστατικά και όταν αναφερόμαστε στη μέση εκπαίδευση αναφερόμαστε και σε φοιτητές ΙΕΚ και τα λοιπά. Δηλαδή είναι παιδιά που έχουν τελειώσει το σχολείο και στη συνέχεια ακολουθούν κάποια άλλη ιδιωτική σχολή κτλ. Οι 16 από αυτούς ήταν μαθητές λυκείου και οι 3 μαθητές γυμνασίου. Η ηλικία έναρξης της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην παιδική και στην εφηβική ζωή ξεκίνησαν 60 περιστατικά, ενώ στην ενήλικη ζωή μόλις 5. Από αυτά, η προτίμηση των νέων ανθρώπων είναι, όπως φαίνεται, κυρίως στα παιχνίδια. 50 άτομα από τα 65 και 3 μόλις από αυτά κορίτσια, 4 άτομα τζόγο, πορνογραφικό υλικό 1, κοινωνικά δίκτυα 8, όλες γυναίκες, αναζήτηση πληροφοριών 1 και ταινίες και μουσική 1. Οι κύριες αιτίες για τις οποίες προσέρχονται οι οικογένειες, οι γονείς κυρίως στην μονάδα, είναι η απομόνωση, η απόσυρση και το καταθλιπτικό συνέστημα,
ο χρόνος χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Συνήθως διαμαρτύρονται όταν πρόκειται από 5 ώρες και πάνω. Επιθετική συμπεριφορά όταν οι γονείς προσπαθούν να οριοθετήσουν τη χρήση. Η πτώση της επίδοσης στους εφήβους. Συμπεριφορές υψηλού κινδύνου. Έλλειψη σχέσεων, κοινωνικών σχέσεων και προσωπικών. Παραμέληση των υποχρεώσεων και η αποδιοργάνωση επίπεδου καθημερινότητας. Μπορεί βέβαια να έρχονται με αρχικό αίτημα οι γονείς να κάνουμε κάτι για σε σχέση με το παιδί με το διαδίκτυο, αλλά όσο προχωράει η συνέντευξη, διαπιστώνουμε πως υπάρχουν και άλλα ζητήματα, τα οποία ίσως είναι και πιο σοβαρά. Στην πλειονότητα των περιστατικών που έχουμε αντιμετωπίσει, μόλις τα 7, όπως αναφέρονται εδώ, ήταν ελεύθερη ψυχοπαθολογία, αυτό βέβαια στα 27 περιστατικά που προσήλθαν, ενώ έχουμε διαγνώσει κατάθλιψη σε 7 περιστατικά, με τεχνιακή διαταραχή προσωπικότητα 6, ψύχωση 2, γενικευμένη εγχώρητη διαταραχή 2, 2 δέπη, 1 απόπειρα αυτοκτονίας, ενύπνιος τρόμος και υπνοβασία σε 2, περιστατικά μαθησιακές δυσκολίες 3 και ελεύθερη ψυχοπαθολογία 3. Συγγνώμη, το έχουμε αναφέρει αυτό. Όπως θα δείτε, ενδεχομένως το άθροισμα να βγαίνει παραπάνω από 27, αυτό γιατί υπάρχει διπλή και μερικές συστημικές περιπτώσεις και διπλή συστημικότητα. Άλλα χαρακτηριστικά, άλλες παθήσεις, γνώση του πρώην 1, περιστασιακή ή συστηματική χρήση ειδικής κάναβης 8 και περιστασιακή χρήση κόκτας 1. 6 περιστατικά από τα αιτήματα που προέρχονται από οικογένειες έχουν διαγνωστεί από άλλο φορέα. Από αυτά, 3 ψυχώσεις, 1 κατάθλιψη, 1 ελαφριά νοητική υστέρηση και τριχοτυλομανία και γενικευμένες αναισθησιακές δυσκολίες 1. 2 έφηβοι με αυτοκαταστροφική και επιθετική συμπεριφορά έχουν νοσηλευτεί σε παιδοψυχιατρική κλινική. Σε πολλές περιπτώσεις, τα συμπτώματα που περιγράφουν οι γονείς ταιριάζουν σε συμπτώματα κατάθλιψης, αγχώδης διαταραχής, δέπη και μαθησιακών δυσκολιών, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις αναφέρεται και ενδοσχολική βία. Οι οικογένειες τώρα που προσέρχονται σε εμάς, συνήθως πρόκειται για γονείς ανώτερου μορφωτικού επίπεδου, συνηθέστερα εκπαιδευτικός ο ένας από τον δύο, αναφέρουν και οι ίδιοι αδυναμία οριοθέτησης και τήρησης των ορίων. Η μητέρα αντισυνέβεται ως ενοχική και υπερπροστατευτική. Σε πολλές περιπτώσεις οι γονείς κάνουν ήδη την προβληματική χρήση ή έστω ένα από τον δύο. Πολλές φορές πρόκειται για μονογονεϊκές ή για τις λειτουργικές οικογένειες. Το 60% των αιτημάτων που αφορούν τις ηλικίες από 17 με 21, συντηρητικά υπέρ των αγοριών, 36 είναι τα αγόρια και μόλις 3 τα κορίτσια, με κύρια εφαρμογή χρήση τα ηλεκτρονικά παιχνίδια για τα αγόρια και τα κοινωνικά δίκτυα για τα κορίτσια και προέρχονται κυρίως από τις οικογένειες. Σε ποσοστό άνω του 70%, η προβληματική χρήση του διαδικτύου συνυπάρχει με άλλη ψυχιατρική διαταραχή. Αμέσως μόλις συγχρεθούν όμως τα συμπτώματα της άλλης διαταραχής, εξομαλύνεται και η ενασχόληση με το διαδίκτυο. Σε περιπτώσεις που οι χρήστες δεν παρουσιάζουν άλλη ψυχοπαθολογία, παρατηρούνται σοβαρά διαταραγμένες ενδοοικογενειακές σχέσεις, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις πρόκειται απλώς για υπερβολική ανησυχία των γονιών. Από τα παραπάνω λοιπόν συμπεραίνουν πως υπάρχει υψηλή συσχέτιση ανάμεσα στη συμπεριφορά προβληματικής χρήσης και στις ψυχιατρικές διαταραχές. Ιδιαίτερα όσο αυξάνει η βαρύτητα του προβλήματος, είναι μεγαλύτερη και η πιθανότητα να υπάρχει υποκείμενη σοβαρή ψυχιατρική νόσος. Φαίνεται ότι η υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο είναι ένας τρόπος ανακούφισης από δύσκολα και δυσάρεστα συναισθήματα και προβληματικές καταστάσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις, μερικές συνεδρίες συμβουλευτικής αρκούν και να επαναφέρουν ισορροπίες. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις είναι αναγκαία η ψυχοθεραπεία, πολλές φορές σε συνδυασμό με τη φαρμακοθεραπεία. Αυτά είχαμε να σας πούμε εμείς. Θα δώσουμε την επόμενη συνέντευξη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε στην τελευταία στην ουσία εισήγηση που είναι σπασμένη σε δύο κομμάτια. Τυχερά παιχνίδια και διαδίκτυο. Παρεχόμενες υπηρεσίες, θεραπευτική αντιμετώπιση. Βέβαια, κάνοντας έτσι μία βόλτα ανάμεσά σας και ρωτώντας πώς ξέρετε ότι υπάρχουν μονάδες στην ουσία απεξάρτησης, υποστήριξης κτλ., πολλοί για να με βγάλουν και λίγο το κεφάλι τους είπαν εντάξει, τα ξέρουμε. Κάποιοι όμως κοίταξαν και λίγο περίεργα. Στην σημερινή μας συνάντηση διαπιστώνεται ότι υπάρχουν άνθρωποι εξειδικευμένοι που μπορούμε, εφόσον καταλάβουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να απευθυνθούμε σε αυτούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσεις ότι έχεις πρόβλημα και να ξέρεις πού να απευθυνθείς. Καλό είναι λοιπόν να είστε λίγο συγκεντρωμένοι, τελειώνουμε,
Καταλαβαίνουμε ότι η υπομονή σας αρχίζει λίγο να ζορίζεται, παιδιά είστε περισσότεροι εδώ, αλλά νομίζω με το τελευταίο πια, που είναι και τυχερά παιχνίδια, θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Θα μας μιλήσει η κυρία Ράλη και συνέχεια η κυρία Καλαμποκύρου. Την κυρία Καρολίδου και όλους τους διευθυντές. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η διαδικασία. Πολύ σημαντική επίσης για σας. Και ελπίζω να κερδίσετε όσο γίνεται περισσότερο από αυτήν την συνάντηση. Εγώ θα μιλήσω για τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα που έχουν προκύψει πάρα πολύ έντονα τώρα τελευταία. Ναι. Ωραία. Προέρχομαι λοιπόν από το Συμβουλευτικό και Θεραπευτικό Σταθμό για άτομα εξαρτημένα από αλκοόλ και φάρμακα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με ημερομηνία έναρξης της δομής τον Αύγουστο του 1989. Είμαστε διαχωρισμένοι σε σχέση με τις νόμιμες και τις παράνομες ουσίες και το 1994 ξεκινάει η δουλειά σε σχέση με τον τζόγο και τα τυχερά παιχνίδια. Πριν πάμε λίγο παρακάτω, θα ήθελα, αν είναι εύκολο, να σκεφτείτε και να μου απαντήσετε ποιες είναι οι πρώτες λέξεις που σας έρχεται στο μυαλό ακούγοντας την έννοια τυχερά παιχνίδια και διαδίκτυα. Να ακούσω. Τζόκερ. Κίνο. Στίχημα. Χρήματα. Άλλο. Δεν άκουσα. Μάλιστα. Κάποιος άλλος. Έχουμε λοιπόν τα τρία παιχνίδια. Το κέρδος και εθισμός. Δεν άκουσα. Μάλιστα. Καζίνο. Παιχνίδι δηλαδή, έτσι. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι τρεις από τις πέντε λέξεις που αναφέρθηκαν αναφέρονται στα παιχνίδια τα οποία ο ΠΑΠ, ειδικά το 16, αποφάσισε να τα κάνει και διαδικτυακά. Στόχος λοιπόν είναι να παγιδεύσουμε στο μυαλό μας το κέφι και την ευθυμία που δείχνει τα χιλιάδες προβλήματα και μικραίνει τη ζωή. Αυτό μας το λέει και ο ίδιος ο Σέξπιερ. Αλλά τελικά, αυτό που συμβαίνει είναι ότι στα τυχερά παιχνίδια, όταν πάβει η διασκέδαση, και θα πούμε πώς, η ασφάλεια χάνεται. Τότε οι παίκτες οδηγούνται από τη διασκέδαση διαταραχή και από την ασφάλεια στην απόλυτη έκθεση. Ας δούμε όμως κάποια πρώτα στοιχεία σε σχέση με τη συγκεκριμένη εξαρτητική συμπεριφορά. Αρχικά για την Ευρώπη. Είπαμε ότι η Ευρώπη κατέχει το 45% της αγοράς του διαδικτυακού τζόγου παγκοσμίως. Χαρακτηριστικά για το 8, η συνολική της αξία ανερχόταν στα 9,3 δις ευρώ και μόλις 2 χρόνια μετά, το 2000, με μέσον όρο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης και ανόδου, το 14,7 και αποτέλεσμα την αναμονή του διπλασιασμού της αγοράς στα επόμενα χρόνια. Στις πρώτες θέσεις επιλογής, στοίχημα, πόκερ, διαδικτυακό καζίνο. Παρακολουθώ μια μεγαλύτερη κινητικότητα, γιατί άραγε. Να δούμε λίγο τα πράγματα σε σχέση με την Ελλάδα. Πολύ ωραία. Για το 2011 καταλαμβάνει την 11η θέση στην Ευρώπη και εμφανίζει 250 εκατομμύρια μεικτά έσοδα από το διαδικτυακό στοίχημα. Ενώ στην πρώτη θέση βρίσκεται η Αγγλία και ακολουθεί η Γαλλία και η Ιταλία. Εκεί περίπου παραμένει μέχρι που τελικά ανεβαίνει για το 2015 στην 8η θέση. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να παρακολουθήσουμε τη συγκεκριμένη διαφάνεια, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, αναφέρεται στην τελευταία δεκαετία και στη δαπάνη σε τυχερά παιχνίδια ανά άτομο άνω των 18 ετών.
παρακολουθούμε ότι εξαιτίας αυτής της συνθήκης η Ελλάδα βρίσκεται υψηλά, πολύ υψηλά σε σχέση με τον διαδικτυακό, σε σχέση με τη διαδικτυακή δαπάνη ανά άτομο, τόσο που να φτάνει και την τρίτη και την τέταρτη θέση. Παρακολουθούμε ακόμα και κάτι ακόμα, ότι η δαπάνη αυτή της πορείας των τυχερών παιχνιδιών ακολουθεί την πορεία του εισοδήματος με εξαίρεση το 2008 και περίεργο το 2013, που σημαίνει άνοδο σε αντίθεση με το εισόδημα, το οποίο βρίσκεται ακριβώς στην αντίπερα όπτη. Έτσι λοιπόν έχουμε 307 ευρώ ανά άτομο για το 2008 και για το 2015 182 ευρώ ανά άτομο. Αν δούμε λιγάκι και στην επόμενη διαφάνεια τα κέρδη από τα καθάριστα έσοδα της αγοράς τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα. Αυτά είναι δεδομένα από τον ίδιο τον ΟΠΑΠ και παρατηρούμε ότι ενώ βρισκόμαστε μέσω κρίσης 2010-2015, τα κέρδη είναι πάρα πολύ ψηλά. Με πρώτο τον ΟΠΑΠ, δεύτερο τα ελληνικά τα καζίνο, που έχουν πολύ μεγάλη πτώση βέβαια από το 10 και μετά, τα ελληνικά λαχεία και ο υπόδρομος. Εδώ θα συμπληρώσω ότι μέσα στις 200 θετικά αναπτυγμένες επιχειρήσεις της Ελλάδας, έρευνα του 15, τη δεύτερη θέση κρατάει ο ΟΠΑΠ μετά από την Εθνική Τράπεζα. Φοβερό, ε. Να δούμε όμως τι λέει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνιδιών για την ίδια την Ελλάδα. Λένε ότι υπάρχουν 250 παράνομες ιστοσελίδες στοιχήματος χωρίς άδεια στην ελληνική επικράτεια, 60 από αυτές τα ελληνικά, 20.000 μηχανήματα φρουτάκια και 150.000 ηλεκτρονικοί υπολογιστές που προσφέρουν παράνομα online σύνδεση σε δημόσιους χώρους. Μάλιστα ότι ο ετήσιος τζίρος του παράνομου στοιχήματος θα φτάσει και το νόμιμο, ενώ για τον 12 ήταν τα 4 δις. Συμπληρώνει ακόμα ότι το 40% του τζίρου που κινείται στο διαδίκτυο σχετίζεται με ηλεκτρονικό τζόγο καζίνο, στοιχηματικές σελίδες κτλ. Και ότι 6% των παιδιών ηλικίας 14 με 16 παίζει τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο με φυσικά ψυχικές τάσεις. Τα πράγματα όντως είναι πάρα πολύ περίεργα. Και βέβαια φτάνουν στο 2016 όπου ανεβαίνει ακόμα περισσότερο η εύκολη προσβασιμότητα από παντού και με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο. Έτσι εισέρχεται ο διαδικτυακός τζόγος στην καθημερινότητα των ανθρώπων και ιδιαίτερα των νέων, στους οποίους η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ιδιαίτερα οικία. Σας έχω το μάνατζερ του ΟΠΑΠ και όσα είπε σε μία συνέντευξη που έδωσε πολύ πρόσφατα. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τον τρόπο που έχουν αγκαλιάσει οι παίκτες στο συγκεκριμένο προϊόν και τα σχόλια που λαμβάνουμε είναι κυρίως θετικά. Έχουμε χιλιάδες εγγραφές και εκτιμούμε ότι ο αριθμός θα συνεχίσει να αυξάνεται καθώς νέα χαρακτηριστικά και παιχνίδια θα προστίθονται συνεχώς στην πλατφόρμα μας. Η ΟΠΑΠ, άλλωστε, είναι απόλυτα προσιλωμένη στη δημιουργία προϊόντων που ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καινοτομία τους και είμαστε σίγουροι ότι ανταποκρίνεται σε αυτόν τον στόχο. Όπως το είπατε, οι πρώτες τρεις λέξεις από τις πέντε που σας ήρθε στο μυαλό. Τι είναι όμως ο τζόγος? Οι ειδικοί μιλάνε για τρεις φάσεις ενασχόλησης με αυτόν. Τον περιστασιακό, τον παθολογικό και την εξαρτητική σχέση. Να δούμε λίγο κάποια από αυτά. Η περιστασιακή αφορά τους παίκτες που δεν ασχολούνται συστηματικά με τα τυχερά παιχνίδια, αλλά παίζουν περιστασιακά. Ή έχουν ως κύριο στόχο τη διασκέδαση, ο ΟΠΑΠ προτρέχει αυτό,
πέφτουν συνήθως ελάχιστα χρήματα και στις περισσότερες των περιπτώσεων όταν το επιβάλλει η συνθήκη. Αμέσως μετά είναι η παθολογική ενασχόληση. Εδώ παρατηρείται η διαρκή συστηματική και σχεδόν ασταμάτητη ανάγκη ενασχόλησης με τον τζόγο. Σε αυτή τη φάση ο παίκτης έχει ουσιαστικά απορροφηθεί από τον εθισμό τον ίδιο, αλλά ενδεχομένως να λειτουργεί ή και να υπολειτουργεί ακόμα στη σχέση του, καθώς στο εργασιακό και στο κοινωνικό χώρο μοιάζει να υπάρχει και να δράσει. Η τρίτη φάση είναι η εξαρτητική. Σε αυτή τη φάση το άτομο σκέφτεται και ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με τον τζόγο και τα τυχερά παιχνίδια. Έχουν πλέον καταλάβει όλη του τη ζωή και την καθημερινότητά του και αποτελεί τον κύριο στόχο της δράσης του. Σε αυτή την περίπτωση ο εθισμός έχει πλέον εξαφανίσει τον παίκτη. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στη ζωή του. Τα πάντα κινούνται και ρυθμίζονται από τον τρόπο με τον οποίο θα είναι ο καταλληλότερος για να υποστηρίξει τον εθισμό του. Η ανασχόληση με την εξάρτησή του είναι ολοκληρωτική και κατακλυσμιαία. Τι ονομάζουμε όμως εθισμό στα τυχερά παιχνίδια, εκείνη την κατάσταση, την ψυχική διαταραχή που προκύπτει από την ισχυρή προσκόλληση και ανασχόληση του ατόμου με τα τυχερά παιχνίδια. Υπάρχει επηρεασμός και στη σχέση με το κοινωνικό περιβάλλον και εμφανίζει προβληματική και αντικειμενική συμπεριφορά ακόμα και με το πολύ στενό οικογενειακό του περίπτωμα. Επιπτώσεις. Υπάρχει ο εθισμός που προκαλεί σωματικά στερετικά συμπτώματα όπως αϊπνία, ανησυχία πάνω στο στομάχι και επίδροση, τόσο που η ικανοποίηση της ανάγκης να γίνεται επιτακτική στο σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο. Θεωρείται ακόμα και ισχυρότερος από αυτόν του αλκοόλ και συνδέεται κοινωνικά με οικονομικά και άλλα κοινωνικά διέξοδα. Συχνά αναπτύσσουν τέτοιες συμπεριφορές για την αντιμετώπιση της άμεσης καθημερινότητας και των οικονομικών αδιεξόδων που φτάνουν στα όρια της απόγνωσης και της ψυχικής κατακαιρμάτισης ακόμα και με αυτοκτονικές απόπειρες. Και βέβαια, στην διαφάνεια αυτή θα δείτε τα κριτήρια τα οποία μας οδηγούν στη διάγνωση της εξάρτησης από τυχερά παιχνίδια. Είναι 10, τα έχω και πολύ απομπλημένα. Το ένα είναι η ανασχόληση, συνεχιζόμενες σκέψεις σχετικά με το παιχνίδι, η ανοχή, όποιος παίζει θέλει να παίζει όλο και μεγαλύτερη διάρκεια και μεγαλύτερα ποσά, έλεγχος της συμπεριφοράς, όλο και συχνότερες προσπάθειες να ελέγξω αυτή την συνθήκη, προσπάθειες διακοπής με δραστικές αλλαγές στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, διαφυγή, δηλαδή τη χρήση του παιχνιδιού για αποφυγή των υπολείπων προβλημάτων στην καθημερινότητα, τον κυνήγι, που είναι ο στόχος για την επαναπόκτηση των χαμένων χρημάτων, τα ψέματα, πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί υποτιμά και κρύβει τη σημαντικότητα του εθισμού με αποτελέσματα να ζει συνεχώς σε μία ενδιάμεση κατάσταση πραγματικότητας, παράνομες πράξεις για την κάλυψη των θεών και των παιχνιδιών, διακύβευση εργασίας, οικογένειας, εκπαίδευση σχέσεων, ανάλογα με την ηλικία που βρίσκεται, και βέβαια παθητικότητα και κατάληψη και την υποστήριξή του σε οικονομικό και ηθικό αδιέξοδο. Θα ήθελα να επισημάνω ότι σήμερα βρισκόμαστε εδώ γιατί συμμαζόμαστε απόλυτα ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος σε νεαρά άτομα και γυναίκες. Είναι ιδιαίτερα δύο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που με την κοινωνική, οικονομική και την τεχνολογική εξέλιξη παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο παθολογικής ανασχόλησης με τον τζόγο. Το βλέπουμε και το ζούμε στην υπηρεσία καθημερινά. Οι έφηβοι, μάλιστα, αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη της διαταραχής με πιθανότητα εθισμού 2-4 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τους ενήλικες. Παράγοντες που συμβάλλουν είναι η διαρκής αναπαραγωγή νέων μορφών παιχνιδιών, η υψηλή προσβασιμότητα, τα smartphone, τα tablet και όλα αυτά, η κοινωνική αποδοχή της συμπεριφοράς, γιατί βλέπουμε πια να γίνονται ομάδες που έχουν ως στόχο τη διασκέδαση μέσα από το παιχνίδι,
η νομιμότητα που καλύπτει όλες αυτές τις διαδικασίες, η πολλαπλή και έξυπνη διαφήμιση, η κρατική στάση και η πολιτική και βέβαια η επέκταση του παράνομου τρόπου. Με το υψηλό ρίσκο κέρδος. Όσον αφορά τώρα τους νέους, η κρίση στη χώρα μας συμβάλλει στην αύξηση των φαινομένων αυτών, της κοινωνικής παθογένειας, γιατί ο τζόγος μοιάζει να δίνει ελπίδα. Τα αυξημένα ποσοστά ανεργίας είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας. Ο νέος αναζητά εναλλακτικούς τρόπους για να λύσει τα οικονομικά του θέματα. Βρίσκει τον τζόγο διαφυγή, κάποιες φορές ακόμα και ως εναλλακτικό επάγγελμα, τα ακούσαμε και προηγουμένως, μέσα από το οποίο θα βιοποριστεί μέχρι να βρει δουλειά. Και βέβαια, τελευταία πάλι η προσβασιμότητα. Να δούμε λίγο την υπηρεσία. Βρισκόμαστε, είπα ότι ξεκινήσαμε το 1989 και το 1994 άρχισαν να έχουμε μια μεγάλη προσέλευση ανθρώπων οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα σε σχέση με τα σκληρά παιχνίδια. Φυσικά οι πρώτοι που προσφέρουν στην υπηρεσία είναι μέλη της οικογενειακής, μέλη της οικογένειας, του οικογενειακού περιβάλλοντος. Ο συμβουλευτικός σταθμός βρίσκεται στην Πτολεμαίων 21, μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε έναν ειδικό του ιδιόκτητο χώρο και έχει δύο χώρους οικογενειακής θεραπείας. Ένας από αυτούς λειτουργεί και για την οικογενειακή θεραπεία και δύο χώρους ατομικής ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας. Φυσικά τους αντίστοιχους χώρους αναμονής, και συνεργασίας. Η παροχή υπηρεσιών είναι τελείως δωρεάν και οι ώρες λειτουργίας είναι από τις 7 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, με εξαίρεση τη Δευτέρα και Τετάρτη που λειτουργεί μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Δευτέρα και Τετάρτη είναι συνήθως και οι μέρες οι οποίες τρέχουν οι θεραπευτικές ομάδες. Υπάρχουν σε αυτή τη φάση 3 θεραπευτικές ομάδες, 2 ανοιχτές και 1 κλειστή, σε εβδομαδία ή 15ημερη βάση. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα απεξάρτησης, εξωτερικό, ψυχολογικής απεξάρτησης, μια δομή που παρέχει ένα φάσμα εξωτερικών θεραπευτικών δράσεων με στόχο την άμεση κάλυψη των αναγκών. Στοχεύει λοιπόν τόσο στον ίδιο τον εξαρτημένο, αλλά και στα μέλη των οικογενειών. Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις που παρέχει είναι η ομαδική θεραπεία, η ατομική συμβουλευτική υποστηρικτική, η ατομική συστημική ψυχοθεραπεία, η συστημική θεραπεία οικογένειας, θεραπεία ζεύγους και η ομάδα στήριξης συγγενών. Είναι η τέταρτη ομάδα που λειτουργεί, επίσης Δευτέρα, 5 με 7 τα απογεύματα. Σε αυτήν την απεξάρτηση, η αναγνώριση των δυσλειτουργικών συμπεριφορών που οδηγούν το άτομο στην εξάρτηση και στα διέξοδο, αναδόμηση περιφορών, αλλαγή τρόπου ζωής και επαναδραστηριοποίηση στον καθημερινό κύκλο τους. Το πρόγραμμα στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα που αποτελείται από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές ψυχικής υγείας, παιδαγωγό, όλοι οι οικογενειακοί και συστημικοί θεραπευτές και του προγράμματος υγείας του κ. Καζαλίδη, διευθυντής ψυχίατρος και επιστημονικά υπεύθυνος του κ. Σενεκίδης. Στόχος, η κινητοποίηση για πλήρη αποχή από κάθε συμπεριφορά εξάρτησης. Ειδική στόχη, η περαιτέρω ενδυνάμωση της λειτουργικότητας σε ατομικό, οικογενειακό, εκπαιδευτικό και εργασιακό επίπεδο, η ενίσχυση προσωπικών δεξιοτήτων, η βελτίωση της επικοινωνίας και των σχέσεων στην οικογένεια, η ενίσχυση της αυτοαποτελεσματικότητας του ανθρώπου και η επεξεργασία νοήματος της χρήσης.
Ωραία. Ναι, ναι, ναι. Μπορούμε να μείνουμε εδώ. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Θα ακολουθήσει η κυρία Καλαβοκή. Όπως αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε ότι το διαδίκτυο και η ανάπτυξη του διαδικτύου και η αυξημένη επαφή των νέων επηρεάζει και τις σχέσεις των νέων και των εφήβων με τα τυχερά παιχνίδια. Ξεκίνησε πριν από 5 περίπου χρόνια στην υπηρεσία, όταν ξαφνικά άρχισε να παρουσιάζεται ένας όλο και πιο αυξημένος αριθμός νέων ανθρώπων, ανδρών κυρίως, ο αριθμός όπως τον δείτε αυξάνεται και τα ποσοστά και το 16 θα είναι ίσως η χρονιά που θα έχουμε και τη μεγαλύτερη αύξηση. Ανθρώπων από τα 18 ως τα 24, αμέσως μετά την εφηβεία, οι οποίοι έρχονται με έτοιμα να αντιμετωπιστεί η σχέση τους από τα τυχερά παιχνίδια. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι άνδρες βέβαια. Οι γυναίκες αυτών των ηλικιών παραμένουν μεμονωμένα περιστατικά, είναι μικρή αριθμή. Χρησιμοποιούν όλοι είτε αποκλειστικά είτε κατά κύριο λόγο το διαδίκτυο προκειμένου να στοιχηματίσουν, να παίξουν πόκερ, προκειμένου να είναι σε επαφή με τα τυχερά παιχνίδια. Όλοι αναφέρουν ότι η σχέση τους ξεκίνησε ανάμεσα στα 14 και τα 17. Τότε όμως, εκείνη την περίοδο, δεν αξιολογούσαν τη σχέση τους ως εξαρτητική, ούτε θεωρούσαν ότι θα δημιουργήσει κάποιο κίνδυνο, ούτε οι ίδιοι ούτε η οικογένειά τους. Και αυτό γιατί ο τζόγος συνδέεται κυρίως με τα χρήματα, με το ποσό που ξοδεύει κανείς προκειμένου να παίξει. Επομένως, όσο το ποσό δεν είναι μεγάλο στις εφηβικές ηλικίες που υπάρχει μόνο ένα συγκεκριμένο χαρτζηλίκι, δεν αξιολογείται και το ζήτημα. Εκείνη όμως την περίοδο χτίζεται η σχέση με τα τυχερά παιχνίδια. Βέβαια, εδώ το διαδίκτυο είναι στην ουσία ένα μέσο που διευκολύνει τη σχέση ή φέρνει σε επαφή τον νέο άνθρωπο με τα τυχερά παιχνίδια. Ο διαδικτυακός τζόγος γενικά βρίσκεται σε άνοδο, όχι μόνο, δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και εγώ διαβάζοντας και ψάχνοντας να βρω γιατί την παρουσίαση συνειδητοποίησα για μια τόσο φρέσκη και καινούργια βιομηχανία τι κέρδη υπάρχουν και με πρόβλεψη να ανεβούν κι άλλο. Βέβαια, ακόμα είναι πολύ πιο χαμηλά σε σχέση με τον επίγειο τζόγο, αλλά η πρόβλεψη, ας πούμε, όπως διάβασα για το 18, είναι το 56 δις τζίρο, πόσο μεγάλο καταφρόνητο για μια βιομηχανία που μέχρι για μια παραγωγή προϊόντα που μέχρι πριν 20 χρόνια ήταν 200 sites σε όλο τον πλανήτη Γη. Τώρα, σε σχέση με τους νέους, γιατί οι ενδείξεις έχουμε πέρα από τι συμβαίνει στην υπηρεσία μας για την κατάσταση γενικά στην Ελλάδα. Μια πανευρωπαϊκή έρευνα γίνεται ταυτόχρονα σε 35 χώρες στην Ευρώπη. Και μέσα στα άλλα θέματα είναι και η σχέση των εφήβων με τα τυχερά παιχνίδια. Δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα τώρα το Σεπτέμβριο. Μας έφερε πρωταθλητές, όπως ήταν και τα δημοσιεύματα του τύπου την περίοδο εκείνη, σε σχέση με τους Έλληνες νέους, σε σχέση με τα τυχερά παιχνίδια. Διαβάζοντας τα αποτελέσματα, δεν είμαστε απλά πρωταθλητές, τους κερδίζουμε και με πολύ μεγάλη διαφορά. Η μόνη χώρα που μας ακολουθεί σχετικά κοντά είναι η Κύπρος. Από εκεί και πέρα η απόκληση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Καθώς οι Έλληνες έφηβοι ανέφεραν ότι πόλταραν έστω και μία φορά την προηγούμενη χρονιά σε ποσοστό 30%, ενώ το μέσο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ξεπερνάει το 13%. Και υπάρχουν χώρες που είναι και πολύ κάτω από αυτό. Αυτό όμως που είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι τα ποσοστά των εφήβων που αναφέρουν ότι τζογάρουν πλέον συστηματικά. Γιατί μιλώντας για πάνω από 2 έως 4 φορές την εβδομάδα στοιχηματισμού, είναι πλέον συστηματική κρίση για ανθρώπους 15-16 ετών. Τα ίδια ερευνητικά αποτελέσματα είναι και από άλλες έρευνες, όπου φαίνεται ότι υπάρχει ένα ποσοστό 12,1% ειδικά για τα
αγόρια που είναι σε κίνδυνο για προβληματική χρήση και 4,2 που η ενασχόληση είναι ήδη προβληματική. Έχει υποθεί ήδη πριν από τη συνάδελφο, οπότε δεν θα μείνω στο πότε είναι προβληματική, αλλά νομίζω ότι όλοι ξέρουμε πότε είναι κάτι προβληματικό. Υπόθηκε ήδη και πολλές φορές σήμερα, όταν μας απορροφά πάρα πολύ και δεν μας αφήνει περιθώριο να ασχοληθούμε με άλλες δραστηριότητες. Τώρα, οι συνθήκες που ευνοούν την ενασχόληση είναι προφανώς ότι είναι κοινωνικά αποδεκτό. Δεν είναι μόνο οι έφηβοι, όλοι και οι ενήλικες. Όλοι ασχολούνται με τον στοιχηματισμό. Υπάρχει μεγάλη προσφορά προϊόντων, ειδικά στο κομμάτι του διαδικτυακού τζόγου, αλλά και γενικά στο τζόγο. Ξημαίνει διαφημιστική προβολή. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε τηλεόραση, ραδιόφωνο χωρίς να προβληθούν κάποια από τα προϊόντα. Προφανώς η έφηβοι είναι ομάδα στόχου, γιατί αν μπείτε σε οποιοδήποτε δημοφιλές κανάλι στο YouTube ή site αθλητικό ή ψυχαγωγικό στο οποίο μπαίνουν έφηβοι, θα δείτε ότι συνεχώς εμφανίζονται διαφημίσεις για διαδικτυακό τζόγο. Υπάρχει μεγάλη εξοικείωση, η ευκολία να αγοραστούν οι προπληρωμένες κάρτες, η απόλυτη έλλειψη ελέγχου σε ό,τι αφορά την ηλικία των χρηστών, γιατί είναι παράνομη δραστηριότητα. Δηλαδή, ενώ μιλάμε για μια παράνομη δραστηριότητα, αυτή η παράνομη δραστηριότητα γίνεται από το 30% των εφήβων. Δεν υπάρχει όμως έλεγχος και κάποιες νομοθεσίες που είχαν πει ότι να φαίνεται αφημί και να υπάρχει κάρτα χρήστη έτσι ώστε να μπορούν να ξέρουν την ηλικία του ανθρώπου που μπαίνει σε ένα site διαδικτυακού τζόγου, τελικά δεν έχουν εφαρμοστεί. Και αυτό που για μένα είναι το πιο σημαντικό, υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης για τους κινδύνους της χρήσης. Είναι σαν να η ελληνική κοινωνία να έχει χαστεί στον ύπνο σε σχέση με αυτό το ζήτημα, να θεωρεί ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να εξελιχθεί σε πρόβλημα. Καθώς υπάρχει η διαδεδομένη άποψη ότι όλοι παίζουμε, ότι δεν έγινε τίποτα και αν δοκιμάσει λίγο την τύχη σου. Σαν να μην υπάρχει ιδέα ότι σε κάποιες από τις περιπτώσεις τα πράγματα μπορεί να μην εξελιχθούν έτσι, καθώς μάλιστα βρισκόμαστε και σε μια οικονομική και κοινωνική συγκυρία που διαμορφώνει ένα αρνητικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των νέων ανθρώπων, δημιουργεί αισθήματα δυσφορίας και απογοήτευσης. Όλες οι προηγούμενες αξίες, η μόρφωση, η εκπαίδευση, όλες οι ιδέες που είχαμε πριν για το τι πρέπει να κάνω για να πάνε καλά τα πράγματα στο μέλλον μου, δείχνει να μην λειτουργούν σε αυτή τη φάση και ο καθένας ψάχνει για ατομικές λύσεις. Τα τυχερά παιχνίδια προφανώς υπόσχονται κέρδη και προσφέρουν ελπίδα, διαφυγή από τα προβλήματα της καθημερινότητας και την έλλειψη συναλλαγής, είναι ένα μέσο κοινωνική συναλλαγή και είναι και μια ευκαιρία εκδήλωση τη τάση που ούτω ή άλλω υπάρχει στου φίλου και στου ενήλικε υπάρχει όλο του φίλου περισσότερο για ανταγωνισμό. Έτσι, ακόμα και σε αυτέ τι ηλικίε, τι εφηβικέ, που δεν είναι μεγάλα τα ποσά που ξοδεύονται, στην ουσία χτίζεται η σχέση με τα τυχερά παιχνίδια, αποκτάει ο έφηβο την ταυτότητα του παίκτη, την αίσθηση του προσωπικού επιτεύγματο μέσα από επιτυχίε που έχει. Σε αυτό το κομμάτι που του δίνουμε λίγο και ένα ρόλο ειδικού και κυρίως αποκτά την εμπειρία της έξαψης του να παίζει, του ρίσκου, της χαράς και της ικανοποίησης όταν κερδίζει και της επιθυμίας που ανανεώνεται ακόμα και σε περιπτώσεις αποτυχίας. Γιατί ακόμα και αν δεν κέρδισε αυτή τη φορά, θα κερδίσω την άλλη και θα τους τα πάρω και θα πάρω και αυτά που έχασα, διότι δεν είμαι κορόιδο και θα ρεπάρω. Τώρα, το ερώτημα που πάντα είναι πότε χρειάζεται να προβληματιζόμαστε για την σχέση ενός εφήβου με τα τυχερά παιχνίδια. Το είπαμε δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι όμως αυτά που έχουν υποθεί πολλές φορές και θα τα επαναλάβω σχετικά με τις εξαρτήσεις. Κυρίως έχει να κάνει με την παραμέληση άλλων στόχων, επιδιώξεων, σχέσεων και την όλο και πιο μεγάλη ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Κυρίως έχουν να κάνουν με το ότι σιγά σιγά τα πράγματα φτάνουν στο να γλύτε απόλαυση και ικανοποίηση και να αισθάνεται κανείς ότι χαίρεται τη ζωή του. Μόνο μέσα από την κυρίως έστω μέσα από την ενασχόλησή του με τα τυχερά παιχνίδια. Βέβαια, προφανώς όποιος έφηβος παίζει ένα τζόκερ και δεν θέλω να δημιουργήσω και αυτή να δημιουργηθεί και αυτή η αίσθηση, δεν θα εξαρτηθεί στην ενήλικη ζωή του από τα τυχερά παιχνίδια.
Ωστόσο, υπάρχουν και πολλές έρευνες που δείχνουν ότι η συναισθηματική ενασχόληση στην εφηβική ηλικία καταλήγει σε εξάρτηση, αυξάνει τις πιθανότητες εξάρτηση, για να το πω σωστά, στην ενήλικη ζωή. Οπότε, η σχέση των εφήβων με το διαδίκτυο τελικά είναι μια ακόμα πρόκληση που βάζει μπροστά μας ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη, αλλά εδώ σε αυτή την περίπτωση και οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες τις οποίες ζούμε. Και είναι ένα ακόμα ζήτημα για το οποίο χρειάζεται να σκεφτούμε, να συνεργαστούμε και να ενεργοποιηθούμε. Σας ευχαριστώ. Η οργάνωση ενημέρωσε σε όλα τα επαιδεία που έχει καλυφθεί. Κάποιος από εσάς ή κάποια θα ήθελε να απευθύνει κάποια ερώτηση στους συζητητές μας.